Καλό απόγευμα σε όλους κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι σήμερα Δευτέρα 21 Μαρτίου. Είμαστε και αυτή την εβδομάδα και σήμερα εδώ μαζί σας μέσα από την τηλεόραση του Άστρα, μέσα από την εκπομπή Συμβαίνει Τώρα, για να σας ενημερώσουμε αναλυτικά τις επόμενες δύο ώρες για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Θα ξεκινήσουμε με μια τραγωδία, μια πραγματική τραγωδία που είχαμε σήμερα το πρωί στα Γρεβενά. Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών υλών. Ήταν 1/4 μετά τις 8 σήμερα το πρωί στην περιοχή της Σιτέας Γρεβενών αυτό το εργοστάσιο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, ανήκει στην εταιρεία ELTEC και έχει καταστραφεί μετά την έκρηξη ολοσχερός. Έχει εξαφανιστεί. Ισοπεδώθηκαν τα πάντα. Ο φύλακας του εργοστασίου, που μόλις είχε αλλάξει τη βάρδια του, έφευγε για το σπίτι του εκείνη τη στιγμή, τραυματίστηκε, διακομίστηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Γρεβενών, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία, έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ωστόσο, λίγο αργότερα, μετά την έκρηξη, νεκροί εντοπίστηκαν οι τρεις εργαζόμενοι του εργοστασίου που τις πρώτες ώρες μετά από αυτή την καταστροφή αγνοούταν. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τρεις άνθρωποι αγνοούνται και ένας τραυματίστηκε από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο εκρηκτικών υλών σήμερα το πρωί στην περιοχή Ιταίας Γρεβενών. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, το εργοστάσιο που ανήκει στην εταιρεία ELTEC έχει καταστραφεί ολοσχερός. Με πληροφορίες τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την αστυνομία αναφέρουν ότι τρεις αγνοούμενοι είναι εργαζόμενοι της μονάδας. Οι δύο από τους τρεις που αγνοούνται είναι από το χωριό Δήμητρα και την πόλη των Γρεβενών, ενώ ο τρίτος από χωριό της Κοζάνης. Ο φύλακος του εργοστασίου, που μόλις είχε αλλάξει τη βάρδια του και έφυγε για το σπίτι του, είναι τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε κατάσταση σοκ στο νοσοκομείο Γρεβενών. Η ολοκληρωτική καταστροφή δεν είναι καλές πληροφορίες για τους αγνοούμενους, αναφέρει από την πλευρά του Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης. Είχαμε ένα τραγικό περιστατικό εδώ στα Γρεβενά, στην περιοχή της Σιτέας. Ένα εργοστάσιο παρασκευής πυρομαχικών. Έχει συμβεί ένα ατύχημα. Έχουμε τρεις αγνοούμενους. Από την περιοριστική που κάνουν τώρα τις έρευνες, κάνουν λόγο για ολοσχερή καταστροφή, δεν έχει μείνει κυριολεκτικά τίποτα. Περιμένουμε να έρθουν τα κλιμάκια της ΕΜΑΚ από Γιάννενα και από Θεσσαλία. Γίνονται όλες οι έρευνες τώρα για τα αίτια του ατυχήματος και από την πλευρά της αυτοδιοίκησης θα γίνουν και κάποιες προβλεπόμενες αναλύσεις για τυχόν επιπτώσεις στο νερό ή στο έδαφος από εκπομπές αερίων που φύγαν μετά την έκρηξη. Αυτή την ώρα στο εργοστάσιο επιχειρούν 22 άνδρες πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων και στελέχη της ΕΜΑΚ, προκειμένου να εντοπίσουν τους τρεις αγνοούμενους. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο του πολέμου. Η Ουκρανία έχει απορρίψει το ρωσικό τελεσίγραφο να παραδώσει τη Μαριουπολή, που είναι μια πόλη που βρίσκεται σε πολύ στενό κλειό από τις ρωσικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα απόλυτη καταστροφή σήμερα τα ξημερώματα στο Κίεβο, όταν εμπορικό κέντρο έγινε στόχος ρωσικών βομβαρδισμών. Η Ρωσία συνεχίζει να προσπαθεί να περικυκλώσει το Κίεβο, ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μπήκε σήμερα στην 26η ημέρα. Από τον βομβαρδισμό στο εμπορικό κέντρο, 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Αυτός είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Το πρώτο φως της ημέρας σήμερα αποκάλυψε την απόλυτη καταστροφή, ένας τεράστιος κρατήρας και σωρή θυμάτων, την ώρα που πυροσβέστες αλλά και στρατιωτικοί έψαχναν στα συντρίμια για θύματα. Εξαιρετικά ισχυρό πλήγμα που κονιορτοποίησε αυτοκίνητα στο χώρο στάθμευσης και άνοιξε γιγαντιαίο κρατήρα πολλών μέτρων, δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής σε ένα εμπορικό κέντρο στο Κίεβο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 8 άνθρωποι, σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία της χώρας. Ο Δήμαρχος του Κίεβου ανακοίνωσε σήμερα ενισχυμένη απαγόρευση κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από τις 8 τοπική ώρα σήμερα ως τις 7 το πρωί της Τετάρτης. Ο Βιτάλι Κλίτσκο σημείωσε ότι τα καταστήματα, τα φαρμακεία και τα πρατήρια καυσίμων δεν θα ανοίξουν την Τρίτη. Τμήματα του Κίεβου έχουν δεχθεί επανειλημμένο σπειρά από τις ρωσικές δυνάμεις. Ζητώ από όλους να μένουν στα σπίτια τους ή σε καταφύγια όταν ηχούν σιρήνες, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος. Την ώρα που οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν τις κινήσεις τους για να περικυκλώσουν την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, οι εικόνες από το βορειοδυτικό τμήμα του Κιέβου, όπου σημειώθηκε σφοδρός βομβαρδισμός, προκαλούν ατριχίλα.
Πτώματα είχαν αποτεθεί νωρίτερα σήμερα μπροστά στη συνοικία Πολτίσκη, όπως μετέδωσαν μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περίοικοι κάτοικοι γειτονικού κτίριου, το παράθυρο το οποίο διαλύθηκαν από την έκρηξη, είπαν πως είχαν δει εκτοξευτήρα πολλαπλών πυράβλων κοντά στο εμπορικό κέντρο μερικές ημέρες νωρίτερα, χωρίς να δώσουν άλλες λεπτομέρειες. Λοιπόν, 21 Μαρτίου είπαμε έχουμε σήμερα, άνοιξη, αλλά ακόμη δεν την έχουμε δει. Τα καιρικά φαινόμενα του χειμώνα επιμένουν, παραμένει το τσουκτερό κρύο. Είχαμε και τις προηγούμενες μέρες χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στα ορεινά, σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης που έχουν εκδώσει οι μετεωρολόγοι λένε ότι τα φαινόμενα θα συνεχίσουν και τις επόμενες ημέρες, που θα πάει όμως. Η υπομονή θα έρθει και η άνοιξη πολύ σύντομα. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε τις προγνώσεις των μετεωρολόγων για αύριο Τρίτη σε ολόκληρη τη Θεσσαλία και επιστρέφουμε. Πάμε τώρα αναλυτικά να ξεκινήσουμε να βλέπουμε όλα τα θέματα ένα-ένα. Η Σοφία Κοντοθανάση είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα, Σοφία μου, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλή ανοιξιάτικη εβδομάδα. Από τα μέσα της εβδομάδας και μετά θα έχουμε μισή εβδομάδα χειμώνα, μισή άνοιξη, μας λένε οι μετεωρολόγοι πάντως. Από την ερχόμενη εβδομάδα? Όχι, όχι, μισή αυτή η εβδομάδα. Αυτή τετάρτη, τη εβδομάδα που ξεκίνησε. Μέχρι την Τετάρτη χειμώνα. Μέχρι την Τετάρτη χειμώνα και μετά άνοιξη. Και μετά άνοιξη, ναι. Άντε, λίγο έμεινε. Εθνική επέτειος με πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες, mm-hmm. πάνω από 20 βαθμούς Κελσίου. Οπότε το κρατάμε αυτό και ας ελπίσουμε ότι είναι η τελευταία αναλαμπή του χειμώνα, γιατί πραγματικά δεν αντέχουμε άλλο. Και περιμένουμε πώς και πώς να έρθει η άνοιξη. Αλλά ωστόσο αυτές τις τρεις ημέρες έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα για την εποχή, με χιονοπτώσεις για ακόμη μια φορά στα ορεινά της Θεσσαλίας. Άρα το κρατάμε αυτό. Τρεις ημέρες ακόμη υπομονή. Άντε η Δευτέρα πες έφυγε. Τρίτη, Τετάρτη μετράμε μέρες πραγματικά. Είναι νομίζω από το 78, δεν κάνω λάθος. Είχαμε να έχουμε τέτοιο Μάρτι, τόσο βαρύ. Να τραβήξει τόσο πολύ. Δηλαδή μέχρι και που να κλείνει, να τελειώνει ο μήνας, να τραβάει τόσο πολύ η κακοκαιρία. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες πραγματικά, με μείον βαθμούς Κελσίου τώρα Μάρτιο. Και μην ξεχνάμε και τις καλλιέργειες αγροτικές. Και έχουμε που έχουμε τις ανατιμήσεις. Σύμφωνα και με τους παραγωγούς μας, λένε ότι θα έχουμε και νέες αυξήσεις, γιατί δεν θα υπάρχουν και προϊόντα με αυτή την παγωνιά φέτος, έτσι. Για να δούμε και το τρίμερο, εφόσον θα είναι καλό. Είναι και 25 Μαρτίου, θα δούμε και τις παρελάσεις. Κανονικά οι παρελάσεις. Μαθητικές και στρατιωτικές. Οι μαθητές των σχολείων μας, θυμίζουμε, όλοι θα το θυμούνται, δεν παρέλασαν. Τρία χρόνια 20... τώρα. Ναι. Και την 28η Οκτωβρίου δεν έγινε η παρέλαση πουθενά στη Θεσσαλία εξαιτίας της πανδημίας. Να γίνουν λοιπόν και οι παρελάσεις, να επιστρέψουν μετά κανονικότατα πάντα. Τόσο καιρό. Όμως, Σοφία, τα κρούσματα, οι νέες μολύνσεις από κορονοϊό συνεχίζουν να δίνουν υψηλά νούμερα τις τελευταίες ημέρες. Και δυστυχώς η Λάρισα με τριψήφιο αριθμό. Δεν λέει με τίποτα να πέσει αυτός ο αριθμός, ο τριψήφιος για τη Λάρισα. 347 κρούσματα ανακοινώθηκαν χθες. Και μάλιστα να σου πω γιατί λέμε συνεχώς για ότι δεν πιέζεται το σύστημα υγείας. Στη Βόρεια Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχουν νοσοκομεία
που πραγματικά ασφιχτιούν ακόμη και αυτές τις μέρες. Γιατί μπορεί εδώ στη Θεσσαλία να μην έχουμε τόσες νοσηλείες στα νοσοκομεία και να μην πιέζει το σύστημα υγείας, όμως φαίνεται ότι αν έχουμε με τέτοιους ρυθμούς τέτοια αύξηση έτσι, των θετικών κρουσμάτων, υπάρχουν ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, υπάρχουν οι άνω των 60 που αρκετοί είναι ανεμβολίαστοι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα και ποτέ κανείς δεν ξέρει, ούτε και οι ίδιοι γιατροί δεν ξέρουν να σου πούνε, πώς συμπεριφέρεται ο κορονοϊός σε κάθε οργανισμό. Έτσι. Στα δημόσια νοσοκομεία πάντως έχει επιστρέψει, θα λέγαμε, η κατάσταση συναγερμού. Αυξάνονται οι νοσηλείες. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε φιλοξενήσει τον επικεφαλής των κλινικών COVID του Αχιλλοπούλου Νοσοκομείου Βόλου, τον κύριο Χαράλα Μπομάνδρο. Μας ενημέρωσε, δυστυχώς και για μας, αλλά και για τους γιατρούς και για όλους, ότι ενώ είχε κλείσει μία από τις κλινικές COVID, αναγκάστηκαν να την ξανανοίξουν. Αυτό είναι το άσχημο. Αυτό είναι το άσχημο, γιατί από τη μία λέμε ότι εντάξει, δεν πιέζει το σύστημα υγείας, αλλά αν έχουμε με τέτοιους ρυθμούς, τέτοια αύξηση των κρουσμάτων, γιατί καταλαβαίνεις ότι ακόμη, το λέω και δεν μπορώ να το πιστέψω, ότι ακόμη και σήμερα έχουμε τριψήφιο αριθμό. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε 500 και πλέον κρούσματα θετικά σε ένα 24ωρο στη Λάρισα. Αυτά τα 500 έχουν έρθει σε επαφή με άλλα άτομα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι κάθε μέρα έχουμε έτσι αυτά τα δεκάδες άτομα να νοσούν από κορονοϊό. Σε κάποιες περιπτώσεις δυστυχώς χρειάζεται να νοσηλευτούν. Όπως λένε και οι ειδικοί όμως, προσοχή. Πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να έχουμε βγάλει τη μάσκα στους εξωτερικούς χώρους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε πετάξει και από πάνω μας τον κορονοϊό. Δηλαδή θα μας συντροφεύει δυστυχώς για πολύ καιρό ακόμη, όπως λένε οι ειδικοί. Και ανοίγει πια και η συζήτηση για την τέταρτη δόση. Κατά πόσο θα πρέπει να γίνει για όλους. Είμαστε τώρα μπροστά και σε αυτή την συζήτηση να ανοίγει από τους επιστήμονες και φυσικά να περιμένουμε και όλες τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Γιατί όλοι φοβούνται τι θα γίνει από το Σεπτέμβριο. Γιατί αν αρχίζουμε σιγά σιγά να επιστρέψουμε σε αυτή την κανονικότητα και ξέρεις, βγάζουμε τις μάσκες, σιγά σιγά λένε ότι θα πάμε και στην κατάργηση των πιστοποιητικών λίγο πριν τις γιορτές του Πάσχα. Όλα αυτά μας δίνουν την εντύπωση, και το λέω την εντύπωση, ότι έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα, αλλά δεν είναι έτσι. Έχουμε ακόμα αντιμετωπίσουμε αυτόν τον αόρατο εχθρό και πολύ φοβούνται ότι αν δεν πάμε και στην τέταρτη δόση, κάποιοι επιστήμονες το πιστεύουν αυτό, θα έχουμε ίσως από το Σεπτέμβριο, από το φθινόπωρο, νέα επιδείνωση της όλης κατάστασης. Πάμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τον Αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Λάρισας, τι μας λέει για τα αυξημένα κρούσματα που έχουμε στη Λάρισα. Παραμένει σε υψηλά επίπεδο ο αριθμός των νοσούντων από κορονοϊό στη Λάρισα, καθώς χθες καταγράφηκαν 347 θετικά κρούσματα, με τους γιατρούς να συστήνουν προσοχή στους πολίτες και ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες μια ήπια αύξηση των νέων μολύνσεων του κορονοϊού που οφείλονται στη μετάλλαξη όμικρον και όμικρον 2. Παρ' όλα αυτά, οι σκληροί δείκτες δείχνουν να υποχωρούν, δηλαδή οι νοσηλείες σε μονάδες εντατικής θεραπείας και οι θάνατοι λόγω COVID. Δεν τελειώσαμε με την πανδημία, εξακολουθούμε να προσέχουμε. Βρισκόμαστε σε μια αποκλιμάκωση του τελευταίου κύματος κοροναϊού, αλλά δεν βρισκόμαστε ακόμα στο τέλος της πανδημίας. Ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτείας και των ειδικών. Χρησιμοποιούμε την μάσκα προστασίας σε κλειστούς χώρους και σε ανοιχτούς χώρους εκεί που υπάρχει συγχρονισμός και κρατάμε τις αποστάσεις μας. Και πάνω απ' όλα, για όσους δεν έχουν εμβολιαστεί, προχωράμε στον πλήρη εμβολιασμό μας και με την τρίτη δόση, η οποία μας προστατεύει από την βαριά νόσηση. Το ενθαρρυντικό, ωστόσο, είναι πως δεν πιέζει το σύστημα υγείας, καθώς δεν αυξήθηκαν νοσηλεία στα νοσοκομεία. Ενώ οι μολύνσεις είναι αυξημένες, οι σκληροί δείκτες φαίνεται να έχουν υποχωρήσει και αυτό αποτυπώνεται και στα νοσοκομεία της περιοχής μας, της Θεσσαλίας. Παρ' όλα αυτά, οι ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, οι υπερήλικες δηλαδή και αυτοί που έχουν συνοσηρότητα, ιδιαίτερα με παθήσεις του αναπνευστικού, καρδιοπάθειες, σαχαρό διαβήτη, υπαχύσαρκη, είναι αυτοί που ακόμα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Γι' αυτό και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να είναι ακόμα προσεκτικοί και να προχωρήσουν στον εμβολιασμό τους, ιδιαίτερα για αυτές τις πληθυσμιακές ομάδες που προανέφερα. Να σημειωθεί πως επιστρέφουν στην κανονικότητα και οι κλινικές των νοσοκομείων, αφού είχαν μετατραπεί σε COVID κλινικές και τις ανάγκες των νοσοκομείων. Μάλιστα, συνεχίζουμε έτσι και αλλιώς να παρακολουθούμε τι γίνεται με τις μολύνσεις του κορονοϊού. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα συνεχίσει να δίνει νέους αριθμούς νοσηλιών. Αυτό ελπίζουμε όλοι, να δίνει ήπια συμπτώματα αυτή η υποπαραλλαγή της όμικρον ή όμικρον 2, γιατί αυτή είναι τώρα η μεταδοτική, Σοφία. Ακριβώς, και είναι και 50 φορές πιο μεταδοτική από την όμικρον 1. Αυτό.
Ναι. Είναι πολύ πιο μεταδοτική. Δεν δίνει όμως σοβαρά συμπτώματα. Και αυτό είναι το παρήγορο. Αλλά χρειάζεται προσοχή στους άνω τους 60, σε ανθρώπους που ήδη είναι αντιμέτωποι με κάποιες ασθένειες, με κάποια νοσηρότητα. Ακριβώς έτσι. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, Σοφία, και πάμε να δούμε τον γιορτασμό που είχαμε για την επέτειο του Κιλελέρ. Ακριβώς, που καταλαβαίνεις ότι λόγω και της πανδημίας τα προηγούμενα 2 χρόνια δεν είχαμε τον εορτασμό έτσι όπως θα περίμενε κανείς. Έτσι λοιπόν δεκάδες αγρότες ήταν έτσι κι αλλιώς μέσα στις κινητοποιήσεις τους. Είχαν πει ότι θα γίνει και ο εορτασμός έτσι της επετείου του Κιλελέρ, της εξέγερσης των κολύγων, και μάλιστα λέει ότι τα μηνύματα πλέον είναι επίκαιρα παραποτέ όπως είπαν οι αγρότες, και μάλιστα κάλεσαν τους συναδέλφους τους να κινητοποιηθούν και οι ίδιοι, να ζητήσουν και να διεκδικήσουν καλύτερες ημέρες για τον αγροτικό κόσμο. Μην ξεχνάς ότι έχουν έρθει και από ένα συλλαλητήριο στην Αθήνα. Δείξαμε και τις εικόνες με το κλείσιμο της προηγούμενης εβδομάδος. Βρέθηκαν λοιπόν εκεί στο σημείο 0 του αγροτικού κόσμου, εκεί στο Κιλελέρ, που έχει τιμηθεί ο αγρότης. Και είπαμε ότι φέτος ήταν μια διαφορετική χρονιά, γιατί είχαμε τουλάχιστον 3 χρονιές που δεν πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις λόγω και της πανδημίας. Όπως βλέπεις, κατέθεσαν και τα στεφάνια στο μνημείο των κολύγων, και ας παρακολουθήσουμε τι λένε οι αγρότες για αυτά τα επίκαιρα μηνύματα. Πάμε να το δούμε. Με επίκαιρος ποτέ μηνύματα πραγματοποιήθηκε ο χωριστικός εορτασμός σε εξέγερση των κολύγων στο μνημείο του Θεσσαλού αγρότη στο Κιλελέρ. Το τιμήσαμε με τους αγώνες μας, με τα μπλόκα μας, με το συλλαλητήριο στην Αθήνα προχθές, αλλά και σήμερα με αυτή τη λυτή, σεμνή, αλλά ουσιαστική εκδήλωση, γιατί για μας αποτελεί φάρο. Δεν είναι μια εκδήλωση που μπαίνει στο μουσείο, είναι μια εξέγερση η οποία έχει μηνύματα και επίκαιρα μηνύματα στο σήμερα. Είναι το μήνυμα της αντίστασης, το μήνυμα της διεκδίκησης, το μήνυμα ότι με τους αγώνες και με τις θυσίες μπορείς να έχεις κατακτήσεις, το γεγονός ότι εκεί τελικά δόθηκε στους αγρότες όπως ζητούσαν οι κολύγοι, έστω και αν πέρασαν 20 και 30 χρόνια για να ολοκληρωθεί ο αναδασμός, που δείχνει ότι ένας αγώνας μπορεί να γίνεται σήμερα, μπορεί μερικές φορές τα αποτελέσματά του να μην είναι ορατά, να μην παίρνεις κάτι στο χέρι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν βάζει άλλη θαράκι για τους αγώνες του αύριο, γιατί δεν είναι μία και έξω το αγροτικό κίνημα. Δυστυχώς πάντα θα έχουμε προβλήματα και δυστυχώς πάντα θα βρισκόμαστε και θα διεκδικούμε λύσεις. Δεκάδες αγρότες και εκπρόσωποι φορέων συμμετείχαν καταθέτοντας στεφάνι και ποτίοντας φοροτιμής στους αγρότες που έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν το θεμελιώδες δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Μάλιστα. Τώρα, Σοφία, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Δικηγορικό Σύλλογο της Λάρισσας και αφορούσε στις αλλαγές που έχουμε στον ποινικό κώδικα. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε την πρώτη εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου με κόσμο. Έτσι, διαζώσεις, όπως καταλαβαίνεις, χαρούμενοι και οι δικηγόροι που επιτέλους μπορούν να πραγματοποιήσουν όπως θέλουν μια εκδήλωση, τηρώντας βεβαίως όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού, αλλά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα πολλά προβλήματα του κλάδου τους και βεβαίως όλες τις αλλαγές που έχουν ως κλάδος. Όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι και λίγα και τα δικά τους προβλήματα, γιατί μέσα σε όλα έχουν αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι την ενεργειακή κρίση με τα δικηγορικά γραφεία τα οποία προσπαθούν να συντηρήσουν, και βεβαίως και την μεγάλη δυσκολία όλων ημών να πληρώνουμε, αν θέλεις, και τις παροχές απέναντι στον δικηγορικό κόσμο. Άρα λοιπόν είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και για τις αλλαγές αλλά και για τα προβλήματα του κλάδου τους στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου της Λάρισσας. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Οι πρόσφατες τροποποιήσεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας ήταν το αντικείμενο επιστημονικής εκδήλωσης που σημειώθηκε στην αίθουσα των εκδηλώσεων του Μεγάρου των Δικηγόρων της Λάρισσας. Την εκδήλωση χαιρέτησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, Τρυφών Τσάτσαρος, ενώ εισηγητής ήταν ο δικηγόρος Αθηνών Αστικού Δικαίου και σύμβουλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Φώτης Γιαννούλας. Έχουμε σήμερα τη χαρά να πραγματοποιούμε μετά από περίπου 2 χρόνια επιτέλους εκδήλωση διαζώσης στο Δικηγορικό Σύλλογο Λάρισσας. Οι νομικές μας εκδηλώσεις επιστρέφουν επιτέλους στο φυσικό τους χώρο, που είναι ακριβώς ο χώρος που βρισκόμαστε σήμερα. Θέμα της σημερινής εκδήλωσης είναι η πρόσφατη τροποποίηση των κώδικα πολιτικής δικονομίας. Είναι ένα θέμα αιχμής για τον μαχόμενο δικηγόρο. Υποχρέωσή μας, σαν Δικηγορικό Σύλλογο, είναι να κάνουμε τα πάντα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να διευκολύνουμε τη μετάβαση των δικηγόρων στο νέο δικονομικό περιβάλλον. Εκεί αποσκοπεί η σημερινή μας εκδήλωση. Καλεσμένος και εισηγητής μας σήμερα είναι ο κύριος Φώτης Γιαννούλας, συνάδελφος από την Αθήνα, εξαιρετικός. Έχει εισηγηθεί το θέμα αυτό σε αντίστοιχες εκδηλώσεις, το έκανε με επιτυχία. Γι' αυτόν τον λόγο απευθυνθήκαμε σε αυτόν.
Ασμένος ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μας, τον έχουμε σήμερα εδώ και με χαρά περιμένουμε την εισήγησή του. Την πρόσκληση του Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, έχω την χαρά σήμερα να απευθύνω εισήγηση στους συναδέλφους της Λάρισας. Είναι ιδιαίτερη, ακόμα πιο έντονη και η δική μου χαρά, λόγω ότι η Λάρισα δεν είναι για μένα απλά ο τόπος καταγωγής, είναι το σπίτι μου, παρότι δικηγορώ στην Αθήνα. Ως εκ τούτου θα είναι, ελπίζω, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση απόψε, παρουσιάζοντας τους συναδέλφους τις νέες αλλαγές που έχουν λάβει χώρα το τελευταίο διάστημα στον κώδικα πολιτικής δικονομίας και που αλλάζουν τη ζωή των δικηγόρων αρκετά από την 1η-1η-2022. Πρόκειται για την πρώτη διαζώση σε εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, πραγματοποιήθηκε μετά από 2 χρόνια λόγω πανδημίας. Πάμε τέλος, Σοφία, σε μια επίκαιρη, θα λέγαμε, ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα, παρουσία της Υφυπουργού Παιδείας. Επίκαιρη γιατί είχε να κάνει με την εκπαίδευση των προσφύγων. Ακριβώς. Και εξάλλου η χώρα μας έχει δεχθεί εκατοντάδες παιδιά προσφύγων που προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να ενσωματωθούν, αν θες, στα σχολεία. Έτσι λοιπόν, πραγματοποιήθηκε μια ημερίδα σήμερα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην περιφέρεια Θεσσαλίας, προκειμένου να δουν όλες τις προοπτικές, όλα τα προβλήματα που ενδεχομένως υπάρχουν. Στο πλευρό της σήμερα η Υφυπουργός είχε και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Όπως βλέπουμε στα πλάνα μας, ήταν και ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, ο κύριος Ιερώνυμος. Και προφανώς συζήτησαν και το θέμα του πολέμου της Ουκρανίας. Να σου πω ότι ήδη ο Δήμος Ελασσόνας φιλοξενεί μία μητέρα με το ανήλικο παιδί της, καθώς και την πεθερά, 3 άτομα, και προσπαθούν και οι ίδιοι να ενσωματωθούν και το κοριτσάκι έτσι σε σχολείο της Ελασσόνας. Είναι πρωτόγνωρα πράγματα έτσι για την χώρα μας και για τις ίδιες τις οικογένειες. Φαντάσου τι εικόνες έχουν αυτά τα παιδιά τώρα, με τη φρίκη του πολέμου. Εμείς τα βλέπουμε από τα βίντεο και δεν μπορούμε να πιστέψουμε την ασύλληπτη αυτή τραγωδία. Φαντάσου λοιπόν όλες αυτές τις μέρες που έκαναν να περάσουν, να βγουν από τα σύνορα, να φτάσουν μέχρι την περιοχή μας. Είναι δεκάδες, να πούμε, αυτή την ώρα τα παιδιά που έχουν φτάσει στην χώρα μας. Ήδη και στην Μαγνήση, θα δούμε και στην συνέχεια το ρεπορτάζ, έχουν μοιραστεί και λεξικά, ειδικά λεξικά, για να μπορούν να μάθουν τις πρώτες λέξεις, να έχουν μια πρώτη επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. Ήταν άρα μια επίκαιρη, όπως πολύ σωστά είπες, έτσι ενδιαφέρουσα ημερίδα, εκπαίδευση και πρόσφυγες. Πονεμένες ψυχές αυτά τα παιδάκια που με τις μητέρες τους, τους γονείς τους, τις γιαγιάδες τους, άλλες περιπτώσεις, αναγκάζονται να εγκαταλείψουν έτσι τη χώρα τους, τρομαγμένα, φοβισμένα από τους βομβαρδισμούς, από το σκηνικό πολέμου. Η χώρα μας εδώ ανοίγει την αγκαλιά της και βλέπουμε ότι τη δική της αγκαλιά ανοίγει και η εκπαιδευτική κοινότητα για να υποδεχθεί αυτά τα παιδιά. Είναι σταδιακά τις τελευταίες μέρες η ενσωμάτωση προσφυγόπουλων σε πολλά σχολεία σε ολόκληρη τη Θεσσαλία. Έτσι, παιδιά που θα έπρεπε να μιλούν για την ειρήνη, παιδιά που θα έπρεπε να ζουν χαρούμενα, παιδιά που δυστυχώς έχουν να μας διηγηθούν τις φρικτές αυτές εικόνες που έχουν στο μυαλό τους για τον πόλεμο. Δηλαδή, είναι ασύλληπτο αυτό και μόνο να το ακούς, πόσο μάλλον να το ζεις. Αυτά θα κάνουν, δηλαδή θα προσπαθήσουν να κάνουν αυτά τα παιδιά πιο χαρούμενα και κυρίως να μπορέσουν έτσι να αλλάξουν τις φιγούρες της καθημερινότητάς τους. Και ελπίδα όλων μας, ευχή όλων μας να τελειώσει γρήγορα αυτός ο πόλεμος, κυρίως για αυτά τα παιδιά, κυρίως για τα μικρά παιδιά. Σοφία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα. Πάμε εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Τι μαρίνα της κυβέρνησης ώστε να συνδράμει στα παιδιά που ξεριζώθηκαν από ένα βίαιο τρόπο σε παιδαγωγικό επίπεδο και όχι μόνο, τόνισε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέτα Μακρύ, η οποία βρέθηκε σήμερα το πρωί στη Λάρισα. Μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, με τη συνάδελφά μου την κυρία Μπίζιου, με την Περιφερειακή Διευθύντρια, με όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, είμαστε εδώ σήμερα για μια σημαντική ημερίδα, με αφορμή και την ημέρα του ρατσισμού, για να εκπέμψουμε μηνύματα, να καταγράψουμε το πρόγραμμα το οποίο έχει το Υπουργείο μας, σε συνεργασία βεβαίως με τις διευθύνσεις και τους άριστους εκπαιδευτικούς μας, να επικαιροποιήσουμε τα θέματα και γενικώς διαδραστικά να ενημερώσουμε και να ενημερωθούμε. Μεταξύ των άλλων προσπαθειών που κάνουν οι εκπαιδευτικοί μας, με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τα οποία διδάσκονται τον αλληλοσεβασμό, το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, η κατάσταση είναι καλή. Σε ό,τι αφορά και το θέμα των προσφύγων, που επίσης είναι επίκαιρο και είναι και το θέμα και της σημερινής μας συζήτησης, υπάρχει υποδομή από την πλευρά του Υπουργείου μας. Είναι παρούσα η διευθύντρια της αυτοτελούς διεύθυνσης του Υπουργείου μαζί με εκπρόσωπο της UNICEF, με την οποία έχουμε υπογράψει πριν από πολύ λίγο καιρό ένα μνημόνιο κατ' ευτυχή συγκυρία που θα εφαρμοστεί και στα παιδιά από την Ουκρανία. Η υποδομή υπάρχει.
των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωση αλλά επίσης και η επάρκεια είναι γνωστή και δεδομένη και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο υποδεχόμαστε τα παιδιά αυτά ώστε να μην χάσουν καμία επαφή με την εκπαιδευτική πραγματικότητα με τον καλύτερο δυνατό παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά τρόπο. Η κυρία Μακρύ βρεθήκε στη Λάρισα μαζί με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Αλέξανδρο Κόπτση προκειμένου να παρευρεθούν στην ημερίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας με θέμα εκπαίδευση προσφύγων, προσκλήσεις και προοπτικές. Έχουμε στήσει αυτή την υποδομή ώστε με τάξη υποδοχής, με ΔΙΕΠ, να εντάξουμε τα παιδιά μας όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και πρέπει να σας πω ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της εκπαιδευτικής πραγματικότητας, αυτή τη στιγμή έχουν εγγραφεί στα ελληνικά σχολεία και όχι μόνο για τα παιδιά που έρχονται από την Ουκρανία, αλλά για όλους τους πρόσφυγες. Πάνω από 95% έχουν εγγραφεί. Δηλαδή, στο σύνολό τους, ό,τι παιδί έρχεται από ξένη χώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε στήσει την υποδομή ώστε να απορροφείται από το ελληνικό σύστημα και 80% από τα παιδιά αυτά παρακολουθούν κανονικά. Στόχος μας είναι κανένα παιδί να λείψει από την εκπαίδευση. Είμαστε μια φιλόξενη πατρίδα. Είμαστε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ενδιαφέρεται για τον κάθε μαθητή. Για μας ο κάθε μαθητής από οπουδήποτε και προέρχεται είναι μαθητής μας, είναι παιδί μας. Και αυτό το συμπεριληπτικό σχολείο το κάνουμε πράξη μέρα με τη μέρα. Το παρόν στην ημερίδα έδωσαν μεταξύ άλλων ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και βουλευτές του νομού. Συνεχίζουμε όμως γιατί έχουμε και άλλα θέματα να παρακολουθήσουμε μαζί. Ο Βασίλης Μπαντίδης είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε από την παρουσία στο Βόλο το Σάββατο του Υπουργού Οικονομικών του κ. Χρήστου Σταϊκούρα σε εκδήλωση της τοπικής Νέας Δημοκρατίας. Μια ομιλία που φυσικά σε τι άλλο εστιάστηκε, στα μέτρα και μάλιστα στα τελευταία μέτρα που παρουσιάστηκαν από κυβερνητικά στελέχη απέναντι σε αυτό το μεγάλο κύμα ακρίβειας. Ναι, και πριν την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο ξενοδοχείο Βόλος Παλάς από την τοπική Νέα Δημοκρατία, παρουσία των τοπικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως του Υπουργού, είχαμε συνέντευξη στον ίδιο χώρο από τον κύριο Σταϊκούρα, ο οποίος τόνισε μεταξύ των άλλων ότι η κυβέρνηση είναι δίπλα στην πολιτεία, δεν είναι μακριά, είναι κοντά στους Έλληνες πολίτες και καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια κατανοώντας τα προβλήματα που υπάρχουν και τη δυσκολία της εποχής να στηρίξει με τα νέα μέτρα τον κόσμο, το κοινωνικό σύνολο. Εδώ βλέπουμε και τα στιγμιότυπα από την επίσκεψη στο Δημαρχείο του Βόλου. Υπήρξε συνάντηση προγραμματισμένη με τον Δήμαρχο, όπως και έγινε τον κύριο Μπέο. Μίλησαν βεβαίως για τα σημαντικά θέματα που αφορούν στην κοινωνία και την τοπική κοινωνία, αλλά και ευρύτερα τα οικονομικά θέματα και το θέμα των ανατιμήσεων. Και ο κύριος Σταϊκούρας επισήμανε ότι στοχευμένα πλέον θέλουμε να είμαστε δίπλα στους πολίτες και καταβάλλεται μια μεγάλη προσπάθεια σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο να μπορούμε να δίνουμε κάποιες παροχές από τον κρατικό κορβανά, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Σταϊκούρας. Συμπλήρωσε ότι σαφέστατα η κατάσταση στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο θέμα με τις ανατιμήσεις. Ωστόσο, εδώ και μήνες η κυβέρνηση με ένα οργανωμένο πλαίσιο και σχέδιο καταβάλει σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για να ανακουφίσει τον κόσμο. Πάμε λοιπόν να δούμε στιγμιότυπα από τη συνέντευξη τύπου αλλά και από τη συνάντηση που ο κύριος Σταϊκούρας είχε με τον Δήμαρχο Βόλου. Στο Βόλο βρέθηκε το Σάββατο ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας μετά από πρόσκληση της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία. Στις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, ο Υπουργός παρευρέθηκε στη συνέντευξη τύπου όπου απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ενώ στις 6.30 το απόγευμα συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Βόλου κ. Εχιλέα Μπέο. Στην εθιμοτυπική αυτή συνάντηση μίλησαν για την ανέργεση του νέου δικαστικού μεγάρου και την επαναχάραξη της χερσαίας ζώνης του λιμανιού. Είχαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση, θετική καταρχήν, ούτως ή άλλως έχω επισκεφτεί αρκετές φορές στο γραφείο του. Θέμα συζήτηση ήταν το δικαστικό μέγαρο και η επαναχάραξη της χερσαίας ζώνης. Από την πλευρά του αρμόδιου υπουργού αλλά και της κυβέρνησης είναι θετική καταρχήν η όλη προσπάθεια αυτή και νομίζω θα έχουμε σύντομα ανακοινώσεις από τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση. Έχουμε ξεδιπλώσει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει τόσο ο Δήμος όσο και η Πολιτεία σε οραματικά ζητήματα για τον Βόλο. Δύο εξ αυτών είναι το δικαστικό μέγαρο του Βόλου και είναι και η αξιοποίηση της χερσαίας ζώνης. Στο μεν πρώτο, στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τον Δήμαρχο και τον Δήμο έτσι ώστε να οριοθετηθεί ο χώρος στον οποίο θα αναγερθεί το δικαστικό μέγαρο. Άρα είναι ευθύνη της ελληνικής πολιτείας το επόμενο διάστημα μετά από εισήγηση του Υπουργού Δικαιοσύνης να έρθει το κλάστερ όπως λέγεται, δηλαδή τα δικαστικά μέγαρα της Κεντρικής Ελλάδος στην Διυπουργική Επιτροπή ΣΒΙΤ με την καινούργια τους μορφή έτσι ώστε να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί αυτό το οραματικό έργο για τον Βόλο
για τη Λαμία και για άλλες περιοχές κεντρικής Ελλάδος. Έπειτα, ο κ. Σταϊκούρας παρευρέθηκε στην πολιτική εκδήλωση της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Μαγνησία, όπου ανέλησε θέματα της αρμοδιότητάς του με αφορμή και τα πρόσφατα επιδόματα για την καταπολέμηση των αυξήσεων και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα, έξω από το ξενοδοχείο που γίνονταν η εκδήλωση, πολίτες και μέλη συλλογικοτήτων διαδήλωσαν κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα για την ακρίβεια. Η αίθουσα της εκδήλωσης ήταν κατάμεστη παρουσία βουλευτών και μελών της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Στον νομό Μαγνησίας, στην Περιφερειακή Ζώτα Μαγνησίας, μέσω της εξεργάσης των καταβολής, βοηθήθηκαν 17.000 επιχειρήσεις με 272 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα που μιλάμε, οι καταθέσεις στη Μαγνησία είναι 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 370 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με τον Ιούλιο του 19. Προσέξτε, σε σχέση με τον Ιούλιο του 19, σήμερα οι καταθέσεις της κοινωνίας στη Μαγνησία μόνο είναι αυξημένες 470 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το τέλος του 21. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα αυτό που πολλές φορές εμείς λέμε δημόσια στα αθηναϊκά κανάλια, στη Βουλή, για ανάπτυξη, για θέσεις απασχόλησης, σας δίνω συγκεκριμένα στοιχεία πώς αυτά αποτυπώνονται στον νομό σας, στην Περιφερειακή Ενότητα. Ο Υπουργός Οικονομικών που βρέθηκε στο Βόλιο στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου μίλησε για την οικονομία της χώρας, τα μέτρα που ανακοινώθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, ενώ δεν παράλειψε να αναφερθεί στην προοπτική της ελληνικής οικονομίας. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση προχώρησε στη μείωση του ένφια και λοιπόν φόρων, όπως και την πρόθεση της κυβέρνησης για κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης από το 2023 για όλους τους Έλληνες πολίτες, καθώς και ότι όλοι πρέπει να πάρουν μέρισμα από την ανάπτυξη. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, με σύνεση και με σοφροσύνη. Κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε στο πλαίσιο του εφικτού για την κοινωνία. Κρατάμε πολεμοφόδια και για το μέλλον όταν δεν γνωρίζει κανένας μας. Αυτή τη στιγμή σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της αβεβαιότητας, την έκταση του προβλήματος το επόμενο χρονικό διάστημα και αισιοδοξώ ότι και πάλι θα τα καταφέρουμε. Αυτή η μεγάλη θετική εικόνα για την οικονομία που αποτυπώθηκε και χθες αργά το βράδυ με μια νέα αναβάθμιση της χώρας θα συνεχίσει να υπάρχει παρά το γεγονός ότι έχει θολώσει σημαντικά εξαιτίας της κρίσης. Κοινωνία και πολιτεία με σκληρή δουλειά και με συνεννόηση όπως πράττουμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα θα τα καταφέρουμε και πάλι ενωμένοι. Η κυβέρνηση και η κυβερνητική πλειοψηφία την Τετάρτη θα ψηφίσουμε ένα νέο νόμο που μειώνουμε τον φόρο ακίνητης περιουσίας μόνιμα στην ελληνική κοινωνία. 8 στα 10 νοικοκυριά θα δουν ακόμα μεγαλύτερο μειωμένο ένφια από φέτος και μετά. Η κυβέρνηση αυτή δίνει στοχευμένα επιδόματα για να αντιμετωπίσει τις απανωτές κρίσεις. Το ίδιο πράξαμε με την υγειονομική κρίση, το ίδιο και τώρα, αλλά δεν αλλάζει. Η βασική μας στόχευση, που είναι οι μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, κυρίως για τη μεσαία τάξη. Είναι τουλάχιστον ανεύθυνο να κατηγορούν την κυβέρνηση για μη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αυτοί που το 2016 και το 2017 αύξαν το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μικρής κατανάλωσης, και για όλα τα τοπία ανεξάρτητα από κατανάλωση, είναι πιο γενναία η επιδότηση στο σύνολο της κατανάλωσης. Για να κάνουμε συνεπώς μια αποτύπωση στη Μαγνησία, εστιατόρια, εμπορικά καταστήματα στη Μαγνησία, περίπτερα, ψηλικά, κομμωτήρια, γραφεία, τοπία, θα έχουν αναδρομικά μάλλον, μάλιστα τον Ιανουάριο, 80% κάλυψη της ρήτρας αναπροσαρμογής που είχαν από τότε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ακούμε την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα που πράγματι περνάει δύσκολα με αυτή την πρωτόγνωρη αύξηση του ενεργειακού κόστους. Κατά αντιστοιχεία, όταν ερχόμαστε και λέμε στην παρέμβαση που κάνουμε για τα καύσιμα ότι επιδοτούμε στην πηγή την τιμή πώλησης του πετρελαίου κίνησης για τον Απρίλιο ώστε η τελική μείωση στον καταναλωτή να είναι 15 λεπτά το λίτρο. Εκεί δεν βοηθούμε πολύ την εφοδιαστική αλυσίδα.
γιατί κατά κόρον χρησιμοποιείται καύσιμο από κατηγορία τέτοιων συμπατριωτών μας. Ενισχύουμε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για το μέλλον της. Και ταυτόχρονα, το επαναλάβω, έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε να βοηθάμε για όσο χρειαστεί. Το πράξαμε με επιτυχία πρόσφατα, θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Είπα και θα το επαναλάβω. Η κυβέρνηση είναι εδώ και θα είναι εδώ για όσο χρειαστεί. Δημιουργεί και εξαντλεί τον δημοσιονομικό χώρο για να βοηθήσει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ακούσαμε λοιπόν αναλυτικά τι έγινε κατά την επίσκεψη στο Βόλο του Υπουργού Οικονομικών. Ακούσαμε υπεραμείνθηκε όλων των μέτρων και τη στήριξη, όπως είπε, που την χάνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Όμως φαίνεται ότι η αγωνία για τους καταναλωτές, πώς θα πούμε, το ψωμί ψωμάκι Βασίλη συνεχίζεται, διότι η τιμή συνεχίζει να ανηφορίζει. Ακριβώς, έφτασε το 1,30 στο Βόλο, όπως μας δήλωσε χαρακτηριστικά σήμερα και ο πρόεδρος των Ατοπίων, ο κ. Τσουράπας, ο οποίος από τη δική του πλευρά και ακόμη μια φορά μίλησε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Μια προσπάθεια που επιχειρείται από πλευράς των επαγγελματιών να μην μετακυλείται το κόστος στην τσέπη του καταναλωτή. Αλλά πόσο ακόμη θα μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είπε χαρακτηριστικά. Έχουμε καταβάλει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και δυστυχώς φαίνεται ότι τα πράγματα δυσκολεύουν όλο ένα και περισσότερο, ενώ συνεχίζονται και οι καταστάσεις στην Ουκρανία με τη στρατιωτική επιχείρηση των Ρώσων, που αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει ο αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Την ίδια ώρα, κάτι πολύ σημαντικό είναι το εξή που το έθεσε ως ερώτημα στον κύριο Τσουράπα. Η Ουκρανία είναι πρώτη χώρα, ή τέλος πάντων στις πρώτες, στη λίστα με τις εξαγωγές σε ηλιέλαιο. Το γεγονός ότι συμβαίνει τώρα εκεί, υπάρχει ο πόλεμος, δεν δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο εκεί να μπορεί να έχει τη δραστηριότητα αυτή για να παράξει το ηλιέλαιο, με αποτέλεσμα να πλήττεται όλη η εφοδιαστική αλυσίδα και η χώρα μας. Παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις στο συγκεκριμένο Ακριβώς. προϊόν και όπου υπάρχει η τιμή είναι πολλαπλάσια. Ναι. Πάμε, αυτή είναι η εικόνα, λοιπόν, πάμε να παρακολουθήσουμε πιο αναλυτικά τον πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοπιών, τον κύριο Τσουράπα, τι μας λέει για τις εξελίξεις που έχουμε γύρω από τη λειτουργία των αρτοπίων. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Ουκρανία δημιουργεί κλειδονισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο. Νέα αύξηση καταγράφεται λοιπόν τα τελευταία 24 ώρα στην τιμή του ψωμιού, η οποία έφτασε στο 1,30 ευρώ τη φρατζόλα. Οι αρτοποιοί πάντως επισημαίνουν πως δεν αποκλείουν μετά το Πάσχα να υπάρξουν και άλλες αυξήσεις, καθώς οι ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες είναι χωρίς σταματημό. Η κατάσταση και η καθημερινότητα όμως γίνεται δύσκολη, ειδικότερα για τους καταναλωτές, για το πιο βασικό ίσως διατροφικό είδος όπως το ψωμί, που η τιμή του συνεχώς αυξάνεται. Ήδη πολλοί συνάδελφοι από την προηγούμενη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο και σήμερα πολύ, αύριο, αναλόγως πότε προμηθεύτηκαν τα τελευταία σακιά αλεύρι. Δεν μπορούν να απορροφήσουν όλη την αύξηση που έχουν δεχτεί τόσο από την ενέργεια όσο και από το αλεύρι και αναγκάζονται να βάλουν κάποια αύξηση στην τιμή του ψωμιού. Δηλαδή έχει πάει από 1,30 μέχρι 1,40, 1,50. Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα. Αναγκαζόμαστε να βάλουμε μια μικρή αύξηση, να μετακυλήσουμε ένα μικρό μέρος των αυξήσεων στον καταναλωτή, μην μπορώντας να αντέξουν και άλλο. Δεν μπορούμε να απορροφηθεί όλη η αύξηση αυτή που έχουμε δεχτεί τόσο καιρό. Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος, να ηρεμήσουν τα πράγματα, να ηρεμήσουν και οι αγορές. Την ίδια ώρα ο κύριος Τσουράπας αναφέρθηκε και στο θέμα του ηλιελαίου, καθώς η Ουκρανία αποτελεί εξαγωγό χώρα και μάλιστα υψηλά στις θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί πρόβλημα στην τροφοδοσία σε ό,τι αφορά και στην Ελλάδα. Το ηλιέλαιο έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από ό,τι έχει το αλεύρι αυτή τη στιγμή, διότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές πηγές εισαγωγής. Εκεί θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα. Και η εστίαση έχει πρόβλημα με τα τηγάνια που βάζει. Θα έχουμε πρόβλημα μεγαλύτερο από το αλεύρι. Η κατάσταση διαμορφώνεται δύσκολη και για τους επαγγελματίες που επιχειρούν να ισοσχελίσουν έσοδα με έξοδα και να διατηρήσουν εύρωστες τις επιχειρήσεις τους. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, Βασίλη, και πάμε να δούμε τι έγινε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Γοραστό. Ήταν στο Βόλο και είχαμε την υπογραφή μιας σύμβασης. Σε τι αφορούσε? Μιλάμε για την υπογραφή της σύμβασης για τη μεταφορά του ΣΚΡΑΠ, μεταφορά από τον προβλήτα 1 συγκεκριμένα στον προβλήτα 3 της δραστηριότητας διακίνησης ΣΚΡΑΠ, με χρηματοδότηση 2,9 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό, ένα σημαντικό έργο για την πόλη, όπως είπαν οι εκπρόσωποι του ΟΛΦ και ο κύριος Αγοραστός. Ενώ να σημειώσουμε ότι το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.914.000 ευρώ, χρηματοδοτείται κατά 100% από την περιφέρεια και φορές υλοποίησης είναι ΟΛΦ ΑΕ. Και είναι συγκεκριμένες οι εργασίες που προβλέπονται, ώστε να διαμορφωθεί το ανατολικό τμήμα του προβλήτα 3 σε συγκεκριμένη έκταση για να διακινείται εκεί το ΣΚΡΑΠ. Μάλιστα, έπεσαν λοιπόν οι υπογραφές για αυτό το έργο. Πάμε να δούμε πιο αναλυτικά.
Γράφει από το Διευθύνοντα Σύμβουλο του Όλφη Σοκράτη Αναγνώστου και εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρείας, παρουσία του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας, η Σύμβαση Μεταφοράς Δραστηριότητας Διακίνησης Χίδιν Παλαιοσίδηρου Σκραπ από τον Προβλήτα 1 στον Προβλήτα 3. Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 2.914.000 ευρώ. Χρηματοδοτείται κατά 100% από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και φορέας υλοποίησης είναι ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου ΟΛΒΑΕ. Με στρατηγική υλοποιούμε αυτή τη στιγμή ένα έργο, μεγάλο έργο, για το Βόλο και για το λιμάνι. Ένα έργο δεκαετιών. Ένα έργο στο οποίο διεσδύουν οι επιθυμίες των κατοίκων της πόλης, αλλά κυρίως και των παλαιών, της συνοικίας των παλαιών. Μεταφορά της διαδικασίας της φόρτωσης του ΣΚΡΑΜ από τον Προβλήτα 1 στον 3. Δηλαδή έχουμε τον κεντρικό Προβλήτα 1, 2 και πάμε στο 3. Γίνεται ένα έργο προϋπολογισμού 3 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο εντάξαμε στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας σε συνεργασία με το λιμάνι και το Διευθύνοντα Σύμβουλο Σοκράτη Αναγνώστου. Το 2012 ήταν επιταγή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Υπήρχαν παρατάσεις αρκετές μέχρι σήμερα. Έχουμε πάρει και την τελευταία παράταση, η οποία λήγει το 2024, και τηρώντας αυτές τις υποχρεώσεις μας θα υλοποιήσουμε αυτό το έργο μέσα στους επόμενους 18 μήνες που έχει προθεσμία, ώστε να είμαστε συνεπείς στην τελευταία παράταση και να υπάρχει αυτή η μεταφορά του ΣΚΡΑΠ. Το λιμάνι προχωρεί δυνατά με όλες τις προσπάθειες και του Συμβουλίου, το οποίο είναι οι περισσότεροι ήταν και στο προηγούμενο Συμβούλιο, προκειμένου να υλοποιήσουμε το έργο. Θέλω να πω ότι το παρόν Συμβούλιο, εκτός από αυτό που είναι ένα σημαντικό έργο, πετύχαμε να αρχίσει να λειτουργεί η Χθιόσκαλα, που ήταν επίσης χρόνια, ενώ είχε τελειώσει το έργο, δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Και τελευταία, περιμένουμε την υπογραφή από την αποκεντρωμένη να δημοσιευθεί, ώστε να τροποποιηθεί η χερσαία ζώνη και το πάρκο, ένα πάγιο αίτημα του Δήμου Βόλου, το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου, να περιέλθει στο Δήμο Βόλου. Οι εργασίες πάντως, ό,τι αφορά στο έργο, προβλέπουν διαμόρφωση του ανατολικού τμήματος του Προβλήτα 3 σε έκταση 19.500 τετραγωνικών μέτρων, προκειμένου να διακινείται Χίδιν Παλαιοσίδηρο Σκραπ. Τώρα πάμε, Βασίλη, στα δυσάρεστα της ημέρας, στα κοινωνικά θέματα, καθώς είχαμε την απώλεια τριών συνανθρώπων μας και μάλιστα ήταν πρόωρη θάνατοι. Δεν σταματάει αυτό το οποίο συμβαίνει το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς, με πολλούς ανθρώπους να φεύγουν από τη ζωή σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση και πολλοί από ανακοπή καρδιάς. Πραγματικά μας βρίσκουν και πολλοί στον δρόμο και μας λένε τι έχει συμβεί, αναρωτιούνται όλοι. Ένας ακόμη νέος άνθρωπος έχασε εντελώς πρόωρα και ξαφνικά τη ζωή του, λοιπόν. Ο Θεόδωρος Χουλιάρας, 52 ετών, κατέρευσε μπροστά στα μάτια της σύζυγου του, ενώ ήταν στο σπίτι του στο Βόλο χθες το μεσημέρι. Ενστάθηκε ξαφνικά διαθυσία και έχασε τις αισθήσεις του, τις οποίες δυστυχώς ποτέ δεν ανέκτησε. Ο θάνατος επήλθε ακαριαία. Μάλιστα. Να πούμε ακόμη ότι την τελευταία του πνοή στο Πανεπιστημιακό της Λάρισας άφησε και ο γνωστός βολιώτης χωματουργός Παναγιώτης Ισμέρης, σε ηλικία 75 ετών. Ενώ θλίψη έχει σκορπίσει στο Βόλο η είδηση της απώλειας του Σωτήρη Λάζου, σε ηλικία 59 ετών. Ο Σωτήρης Λάζος ήταν εν αποστρατεία αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας, αφήνει πίσω του συγγενείς του. Και να σημειώσουμε ότι η εξόδιος ακολουθεί θα τελεστεί αύριο στις 12 από τον Ιερόν Άγιο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Μάλιστα, μάλιστα. Συλληπιτήρια στους οικείους, να πούμε. Συλληπιτήρια. Πάμε όμως να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, Βασίλη. Πάμε να δούμε τις διαφορετικές ειδήσεις και θέλω να δούμε τον φοιτητή στο Βόλο, ο οποίος έγινε με ένα βίντεο του viral. Αφήνει τις μέλισσες να τον αγκαλιάσουν, να πλησιάσουν όλο του το σώμα και μάλιστα τον εντοπίσαμε και επικοινωνήσαμε μαζί του. Μας μίλησε, λοιπόν. Πρόκειται για τον Χάρη Σταμάτη, ο οποίος είναι από το Αγρίνιο, τον ομό Ευρυτανίας. Τον βλέπετε εδώ. Είναι φοιτητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Του μένει ένα μάθημα για να πάρει πτυχίο. Επικοινώνησα μαζί του, ήταν στο Αγρίνιο, μου μίλησε, μας παραχώρησε συνέντευξη, δήλωση. Τώρα, το παιδί αυτό ασχολείται με τη μελισσοκομεία και είναι γνώστης, βαθύς γνώστης του επαγγέλματος και του θέματος. Μάλιστα. Σε αυτό το viral βίντεο, γιατί είναι viral φοιτητής, σε TikTok και YouTube, γιατί έχει δύο κανάλια, αφήνει, όπως βλέπετε, ένα τεράστιο αριθμό μελισσών, δεν μπορεί να υπολογιστεί, θα μπορούσαμε να πούμε, να είναι πάνω του χωρίς να τον πειράζουν. Μας εξηγεί πώς το κάνει αυτό, ναι, μιλώντας μας. Αυτό μας είπε ότι έχει να κάνει με την αγάπη για το αντικείμενο. Μάλιστα. Και με τη γνώση, σε μεγάλο βαθμό δεν μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και μάλιστα στο κανάλι του, αν τον παρακολουθήσει κάποιος, μπορεί να λάβει οδηγίες γενικότερα για το επάγγελμα της μελισσοκομείας σε μια περίοδο ανεργίας, για τον ρώτησα και γι' αυτό. Και είπε ότι σαφώς υπάρχουν λύσεις και μπορεί κάποιος να πάρει ελπίδα σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση και να πιστέψει και να καταλάβει ότι αν το έχεις πείσμα, μπορείς να πετύχεις.
Μάλιστα. Πάμε να δούμε έτσι πιο αναλυτικά αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες και φυσικά να ακούσουμε όσα μας είπε. Γύρω από το πρόσωπό μου και θα βάλω σε αυτά εδώ τα σημεία. Ο viral φοιτητής μίλησε αποκλειστικά στην τηλεόραση του Άστρα για τη μελισσοκομεία και την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τις μέλισσες. Ο νεαρός μελισσοκόμος αποκάλυψε πως κατάφερε να προσελκύσει τόσες μέλισσες πάνω του, αλλά και πως έφυγαν μετά. Κατάγεται από τη Μεσοκόμιο Βρυτανίας και κατοικεί στο Αγρίνιο. Έχει μόλις ένα μάθημα να περάσει για την απόκτηση του πτυχίου στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Βόλου. Όμως η αγάπη του, όπως δήλωσε, είναι η μελισσοκομεία. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό ήταν ένα πάρα πολύ ακραίο πείραμα. Βρέθηκαν χιλιάδες μέλισσες επάνω μου, γύρω στις 5.000. Το βίντεο πήρε απήχηση τεράστια. Στο TikTok συγκεκριμένα πήρε 15 εκατομμύρια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τόσο πολύ. Εντάξει, για μένα δεν ήταν και κάτι τόσο τρομερό, γιατί τις μέλισσες τις έχω συνηθίσει. Το συγκεκριμένο πείραμα ήταν λίγο διαφορετικό, γιατί δεν το έχω ξανακάνει, να πω και την αλήθεια. Αλλά όλα πήγανε τέλεια, δεν με τσίμπησε καμία. Μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε μπράβο, συγχαρητήρια για αυτό που έχεις κάνει. Πραγματικά δεν το περιμέναμε να συμβεί αυτό. Χιλιάδες μέλισσες λοιπόν αγκαλιάζουν το κορμί του. Δεν πτωείται όμως και επισημαίνει ότι στην Ελλάδα της κρίσης υπάρχουν λύσεις που μπορούν να δώσουν όθηση και ανάπτυξη για πολύ κόσμο. Εγώ δεν πίστευσα ποτέ σε όλα αυτά. Ούτε ανεργία, ούτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, ούτε ότι δεν υπάρχουν δουλειές. Τα πάντα υπάρχουν, αρκεί να κινηθείς έξυπνα. Ναι. Για παράδειγμα, αν είσαι μελισσοκόμος, αυτό που σκέφτεται κάποιος με την πρώτη σκέψη είναι θα κάνω μελίσια για να πουλήσω μέλι να βγάλω λεφτά. Δεν είναι έτσι. Εγώ προσωπικά, από την υπερβολική μου αγάπη, αυτό έγινε χωρίς να το σχεδιάσω, εισαγωγικά, μόνο τους ο κόσμος. Αλλά και πιο πριν, εγώ δεν πουλαγα μέλι, δηλαδή, όπως ένας φυσιολογικός μελισσοκόμος. Δηλαδή, προσπαθούσα να πουλήσω άλλα προϊόντα που δεν έβρισκε ο άλλος. Π.χ. βάμα πρόπολης, κεραλιφές, δηλαδή μελίσια, πράγματα που δεν έδιναν άλλοι μελισσοκόμοι, δηλαδή όλοι στοχεύουν το μέλι. Μάλιστα διατηρεί και το κανάλι με τον τίτλο «Ορεινή Μέλισσα» στο YouTube και το TikTok, όπου καθημερινά παρέχει γνώσεις όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο. Μάλιστα, σε αυτά τα νέα παιδιά, έτσι και στα πρωτοπόρα μυαλά, ακούσαμε, δεν προχωρά στην πώληση μελιού, αλλά σε άλλα προϊόντα που δεν υπάρχουν στην αγορά. Νομίζω απίστευτο. Σε αυτά έχει να ποντάρει η οικονομία μας πάντως, έτσι. Μπράβο. Και τώρα να κλείσουμε και με ένα έτσι αισιόδοξο θέμα, θα έλεγα, καθώς οι μαθητές από το 9ο Γυμνάσιο Βόλου έκαναν στην παραλία της πόλης το δικό τους πείραμα, το πείραμα του Ερατοσθένη. Με την σφραγίδα και της διευθύντριας της κυρίας Νίκης Χατζηκυριάκου, η οποία είναι ιδιαίτερα δραστήρια σε θέματα φυσικής αλλά και γνώσης για τα παιδιά και στο παρελθόν να έχουν γίνει αντίστοιχα πειράματα, συγκεντρώθηκαν οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου, όπως βλέπετε χαρακτηριστικά, εκεί μπροστά από το άγαλμα στο Ηρώ, στην παραλία. Δεν τους βοήθησε και τόσο καιρό σήμερα, υπήρξε συννεφιά, μετά ξανά ήλιος, μετά ξανά συννεφιά. Το πείραμα λοιπόν του Ερατοσθένη. Ο Ερατοσθένης, ένας αρχαίος Έλληνας, μια σημαντική προσωπικότητα της αρχαίας Ελλάδος, είχε υπολογίσει με τα μέσα εκείνης της εποχής, όχι τα σύγχρονα, την περίμετρο της γης και άλλα δεδομένα μαθηματικά που μέχρι και σήμερα διδάσκονται και συγκλονίζουν για το πώς το πέτυχε αυτός ο άνθρωπος εκείνη τη μακρινή εποχή. Και τα παιδιά προσπάθησαν λοιπόν να κάνουν αυτό, να μετρήσουν γεωμετρικά και μαθηματικά στοιχεία που έχουν να κάνουν με τον ήλιο, με συγκεκριμένες γωνίες, με την περίμετρο της γης, με ειδικά όργανα. Και έχοντας λάβει ήδη την γνώση και θα λέγαμε την καθοδήγηση από την κυρία Χατζηκυριάκου και τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Κάτι πολύ ενδιαφέρον που καταδεικνύει ότι επιτελεί τη δουλειά στα εκπαιδευτικά κέντρα της Μαγνησίας. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Πάμε εμείς να δούμε το ρεπορτάζ. Παρά το ότι ο καιρός δεν βοήθησε και πολύ σήμερα λόγω της συννεφιάς και του πολύ κρύου, οι μαθητές του 9ου Γυμνασίου Βόλου ξεχύθηκαν στην παραλία για να πραγματοποιήσουν το πείραμα του Ερατοσθένη. Με τη σφραγίδα της διευθύντριας του σχολείου, κυρίας Χατζηκυριάκου, έγινε το πείραμα με τα παιδιά να λαμβάνουν γνώση για την αρχαία Ελλάδα που αποτελεί μέχρι και σήμερα το φως του κόσμου. Ο Ερατοσθένης, μια ξεχωριστή προσωπικότητα του αρχαίου κόσμου, ο οποίος έδωσε τα φώτα και μελετάται από τους συγχρόνους και σήμερα, αλλά και από πολλές σχολές σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παιδιά εξήγησαν στην τηλεοπτική κάμερα τι ακριβώς επιχείρησαν να κάνουν σήμερα, ενώ παράλληλα δόθηκαν στοιχεία για την περίμετρο της γης, τον ήλιο και άλλα πολλά τα οποία αφορούν στη μαθηματική επιστήμη και ανοίγουν πνευματικούς ορίζοντες. Θεωρώ ότι είναι από τα ωραιότερα πειράματα στην ιστορία της φυσικής.
ο Ερατοσθένης, ένας μαθηματικός, αστρονόμος, γεωγράφος, ένας φιλόσοφος γενικός της εποχής εκείνης, 300 χρόνια π.Χ. Με την ευφυΐα που τον διέκρινε και έχοντας και μία παρατήρηση που το ήξερε, αποφάσισε να μετρήσει την περίμετρο της γης. Είχε διαπιστώσει ότι στον Ισημερινό στη Σιήνη, σε ένα πηγάδι, ο ήλιος πέφτει κατακόρυφα. Όταν ήταν όμως βιβλιοθηκάριος στην Αλεξάνδρεια, διαπίστωσε ότι έξω από την Αλεξάνδρεια οι Κοιόνες είχαν σκιά. Οπότε εκεί του ήρθε η ιδέα, όταν ξέρετε, όταν έχουμε μια ιδέα και έχουμε και είμαστε και λίγο σε άλλο επίπεδο στο μυαλό μας, κάνουμε θαύματα. Θα μετρήσουμε τη γωνία που θα κάνει η σκιά που θα πέσουν οι ακτίνες. Θα βρούμε την εφαπτωμένη της γωνίας και στη συνέχεια με τη μέθοδο των τριών θα μετρήσουμε την περίμετρο της γης. Είναι πολύ ενδιαφέρον πιστεύω για τους μαθητές, γιατί μπορούν να μάθουν διάφορα πράγματα πάνω στη φυσική, στα μαθηματικά. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε να δούμε θέματα της επικαιρότητας από Καρδίτσα και Τρίκαλα. Είναι εδώ μαζί μας η Ελένη Καραγιάννη. Ελένη, καλό απόγευμα και σε σένα καλή εβδομάδα. Πάμε να ξεκινήσουμε με έναν που ρήμαξε αυτοκίνητα στα Τρίκαλα και συνελήφθη στον Τύρναβο τελικά. Έτσι, χθες το Σάββατο απόγευμα των συνέδριων στην Τελευταία Αστυνομική του Αστυνομικού Τμήματος, ο κ. Τυρνάβο, σε συνεργασία με τους τελικούς του τμήματος, του κ. Λερ, διότι ήταν αγαπός Ο δράστης, και ο οποίος είχε αλλάξει, έκλειβε αυτοκίνητα από την ευρύτερη περιοχή της Λάρισας, της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Το συνέλαβαν το Σάββατο το βράδυ, βρέθηκαν στην κατοχή του μπρελόκου με κλειδιά αυτοκινήτων, αλλά και με κλειδιά που άνοιγαν έτσι διάφορες θύρες. Ρώτησαν ότι τα αυτοκίνητα κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στους νομούς δικαιούχους τους. Μάλιστα. Πάμε στο επόμενο θέμα. Το μήνυμα μιας αυτοκινητοπομπής, μιας έτσι μεγάλης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην Καρδίτσα ήταν τι άλλο, φτάνει πια με την ακρίβεια. Φτάνει πια με την ακρίβεια, φώναξαν δεκάδες πολίτες, έμποροι, βιοτέχνες, παραγωγοί λαϊκών αγορών, αλλά και ιδιοκτήτες τουριστικών γραφείων το πρωί στην Καρδίτσα. Συγκεντρώθηκαν εκεί στο χώρο της Εμπορικονίγυρης και ξεκίνησε μια αυτοκινητοπομπή, η οποία έφτασε μέχρι και το κέντρο της πόλης μέσα από κορναρίσματα. Ζητούν ενίσχυση και μέτρα κατά της ακρίβειας που όπως είναι και εκείνοι έχουν. Τους έχει ρημάξει, έχουν δημιουργεί ένα κλίμα ασφυξίας στον παραγωγικό και στον κοινωνικό ιστο της πόλης. Αυτή η ακρίβεια, η συνεχιζόμενη στην ενέργεια, στα είδη διατροφής. Πάντου, τα πάντα κινούνται ανωδικά, οι αυξήσεις είναι μεγάλες και βλέπουμε εδώ από τα πλάνα που όλοι παρακολουθούμε. Ήταν η συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση από πολλούς κλάδους, όπως είπες και εσύ, Ελένη. Βλέπουμε και ταξί και παραγωγούς λαϊκών αγορών και ιδιοκτήτες φορτηγών και διάφορους άλλους επαγγελματικούς κλάδους να αντιπροσωπεύονται εδώ με οχήματα σε αυτή την κινητοποίηση, σε αυτή την αυτοκινητοποίηση σε κεντρικούς δρόμους της πόλης. Λοιπόν, στην Καρδίτσα τώρα παραμένουμε. Εκεί έχουμε μία σταθερότητα στον αριθμό των νοσηλειών εξαιτίας της πανδημίας. Τι γίνεται πάλι? Υπάρχει μία αξιοσημείωτη σταθερότητα. 27 είναι οι ασθενείς που νοσηλεύονται σήμερα με COVID στο νοσοκομείο της Καρδίτσας. Ο αριθμός ήταν και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα. Μιλάμε για μία αξιοσημείωτη σταθερότητα που δείχνει ότι έτσι κινούμαστε σε χαμηλά επίπεδα. Υπάρχουν νοσηλίες, αλλά είναι σε χαμηλά επίπεδα. Και να τονίσουμε ότι στο νοσοκομείο της Καρδίτσας λειτουργούν πλέον μόνο οι απλές κλίνες COVID. Έχει κλείσει, όπως έχουμε πει, η ΜΕΘ. Οπότε, αν χρειαστεί ομιγέννητο η παροχή αυξημένης φροντίδας σε κάποιον ασθενή, θα πρέπει να μεταφερθεί σε ΜΕΘ άλλου νοσοκομείου. Μάλιστα, να γίνει διακομή διαλού. Όμως, να σου πω πως τα εμβόλια τις τελευταίες εβδομάδες είναι περιορισμένοι οι εμβολιασμοί εκεί στο νομό της Καρδίτσας. 807 εμβόλια έγιναν από τις 14 μέχρι τις 20 Μαρτίου. Η ημερήσια ενολογία φτάνει τα 112 εμβόλια, δηλαδή έχουν αυξηθεί κατά 3 το τελευταίο διάστημα τα εμβόλια ημερησίως. Μάλιστα. Τώρα να κλείσουμε με τις εικόνες που άφησε πίσω του ο χιονιάς στα Τρίκαλα, Ελένη. Έτσι ακριβώς, παρόλο που χθες ήταν η
πρώτη επίσημη ημέρα της Άνοιξης. Ο χειμώνας είναι εδώ. Άκρος χειμωνιάτικος ο καιρός στα Τρίκαλα, όπως βλέπουμε, όπως θα δούμε και από τις εικόνες, ο οποίος θα συνεχιστεί, Βάσο, και τις επόμενες ημέρες. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Πολιτική Προστασία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Από χθες είναι σε ισχύ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης και συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, αλλά και παράλληλα να παίρνουν μέτρα αυτοπροστασίας για τα καιρικά αυτά φαινόμενα, τα οποία θα ενταθούν λίγο πριν το μεσημέρι της Τρίτης. Θα έχουμε έντονες χιονοπτώσεις ξανά. Μάλιστα. Εικόνες λοιπόν, 21 Μαρτίου είμαστε, κοντεύει στο τέλος το Μάρτιος. Χιονισμένες, πολλές ορεινές περιοχές, ολόκληρη τη Θεσσαλία και στα Τρίκαλα, αυτές οι εικόνες που παρακολουθούμε εδώ. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και κλείνοντας έτσι με την παρουσίαση των θεμάτων από τη Θεσσαλία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε και τι γίνεται στις βόρειες σποράδες. Για τα θέματα των βόρειων σποράδων, η Ιωάννα Μπουροπούλου είναι εδώ μαζί μας να μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Ιωάννα μου. Καλησπέρα, Βάσο. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για προνοσοκομιακή φροντίδα στην Αλόνισο. Τι ακριβώς είναι? Πρόκειται για μια ομάδα γιατρών, εθελοντών και στελοχών των σωμάτων ασφαλείας από την Αλόνισο που βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προνοσοκομιακή φροντίδα. Είναι πολύ σημαντικό στους καιρούς που ζούμε και ειδικά στα νησιά και σε απομακρυσμένες περιοχές όλοι να εκπαιδεύονται για τις πρώτες βοήθειες και να μπορούν να τις παράξουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μάλιστα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έχεις ετοιμάσει. Η ομάδα από την Αλόνισο, απαρτιζόμενη από γιατρούς, σώματα ασφαλείας και εθελοντές, παρακολούθησε το Σαββατοκύριακο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Pre-Hospital Trauma Life Support. Πρόκειται για ένα εντατικό σεμινάριο αντιμετώπισης τραύματος προνοσοκομιακά, την ίδια στιγμή που η αντιμετώπιση των τραυματιών στον προνοσοκομιακό χώρο απασχολεί τα συστήματα υγείας παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενσωματώνει τη θεωρητική γνώση αλλά και τις τεχνικές δεξιότητες πάνω στα πρωτόκολλα του τραυματία. Η πενταμελής ομάδα από την Αλόνισο επισκέφτηκε το συγκεκριμένο σεμινάριο με τη χρηματοδότηση του οργανισμού Θάλασσα, σε μια περίοδο που οι πρώτες βοήθειες και αντιμετώπιση τραυμάτων είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε νησιά όπως η Αλόνισο. Μάλιστα, είδαμε το ρεπορτάζ, πολύ ενδιαφέρον, όπως είπες και εσύ, σε εποχές που χρειάζεται, έχουμε και πολλά περιστατικά τώρα, μην κρυβόμαστε, να δώσουμε άμεσα τις πρώτες βοήθειες σε έναν συνάνθρωπό μας. Και να περάσουμε στη Σκιάθο, να δούμε, Ιωάννα, εκεί τι απάντηση δίνει ο πρόεδρος των ξενοδόχων στο νησί σχετικά με κάποια δημοσιεύματα σε ιστοσελίδα που λέει, αναφέρει αυτό το δημοσίευμα, ότι οι ξενοδόχοι της Σκιάθου έχουν ρίξει την τιμή στις διανυκτερεύσεις στα 6 ευρώ. Ναι, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου τοποθετήθηκε σχετικά με αυτά τα δημοσιεύματα που ήθελαν τους ξενοδόχους του νησιού να θεσπίζουν την τιμή της διανυκτέρευσης στα 6 ευρώ για τους Βρετανούς πολίτες το μήνα Μάιο. Μάλιστα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εκτός από τη Σκιάθο, η Ρόδος, η Κος, η Κέρκυρα, η Θάσος, η Ζάκυνθο και η Κεφαλονιά έχουν ακολουθήσει το ίδιο πλαφόν, κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για κανένα από τα νησιά. Ο κύριος Ευσταθίου χαρακτήρισε γελοιότητες και fake news το εν λόγω δημοσίευμα και τόνισε πως δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Για να ακούσουμε πιο αναλυτικά τι είπε. Ένα δημοσίευμα στη ιστοσελίδα τουρισμού, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου, κύριος Αλέξανδρος Ευσταθίου, διέψευσε κατηγορηματικά ότι οι ξενοδόχοι της Σκιάθου για το Μάιο έχουν ρίξει την τιμή στα 6 ευρώ για τους Βρετανούς. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι πρόκειται για fake news και γελοιότητες. Όπως αναφέρει το εν λόγω δημοσίευμα, 7 ελληνικοί προορισμοί έχουν ρίξει την τιμή στα 6 έως 10 ευρώ τη διανυκτέρευση σε ξενοδοχειακές μονάδες 2 και 3 αστεριών. Ο κύριος Ευσταθίου επεσήμανε πως η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και ότι τα 6 ευρώ δεν φτάνουν ούτε για το πλήσιμο των συντονιών του κάθε δωματίου. Τέλος, αναφέρει ότι οι τιμές στο νησί του Παπαδιαμάντη είναι προσιτές και ότι βρίσκονται εν αναμονή των εξελίξεων με την Ουκρανία για να δουν πώς θα πάει το φετινό καλοκαίρι. Με αφορμή ένα δημοσίευμα. Μάλιστα, fake news. Για fake news λοιπόν μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Και τέλος, Ιωάννα, έχουμε τον Πρωτέα να επιστρέφει στη γραμμή, έτσι, για βόρειες σποράδες. Ναι, επιστρέφει και πάλι ο Πρωτέας στα δρομολόγια από το λιμάνι του Βόλου για βόρειες σποράδες και το Μαντούδι. Το πρώτο δρομολόγιο θα γίνει την Τετάρτη 23 Μαρτίου στις 9 ώρα το πρωί από το Βόλο. Και η εκτοπλοϊκή εταιρεία ΝΕΣ ανήρτησε στη σελίδα της τα δρομολόγια του Πρωτέα που θα διαρκέσουν μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου. Μάλιστα, καλή αρχή λοιπόν για τον Πρωτέα ξανά. Ιωάννα, σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
πρόβλημα. Καλή συνέχεια. Πάμε τώρα σε αυτό το σημείο εμείς, κυρίες και κύριοι, να δούμε την επικαιρότητα και να τη σχολιάσουμε με το Μάκη το Θεοδόρου που είναι εδώ μαζί μου. Μάκη, καλό απόγευμα και σε σένα καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα Βάσο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη που είχαμε στο Βόλο του Υπουργού Οικονομικών. Άλλωστε τα οικονομικά θέματα είναι εκείνα που όλους μας απασχολούν. Ακούσαμε τα καλύτερα θα λέγαμε από τον Υπουργό. Εσύ τα πήρες. Τι είπες, Μάικ, τα 270, τα 270 εκατομμύρια εσύ τα πήρες. 370. 370 είναι οι καταθέσεις. Την ίδια ώρα όμως μας είπε ότι έχει επιδοτηθεί η Μαγνησία με 270 εκατομμύρια. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, από το ποιος τα πήρε λοιπόν. Εσύ πήρες τίποτα. Είναι πολλά τα χρήματα. Έτσι, εγώ, εγώ δεν πήρα τίποτα. Επίσης ρώτησα σήμερα όποιον έβρισκα μπροστά μου, του έλεγα καλημέρα. Του έλεγα εσύ τα πήρες, μου τόπος τα Ικούρας. Με κοιτούσε παράξενα, μου λέγε φράγκο δεν πήρα, τι έγινε. Τώρα, το πρώτο εσύ τώρα, εσύ στον τραπεζικό σου λογαριασμό πόσο κατάφερες έτσι από τον Ιούλιο του 2019 να αποταμιεύσεις, γιατί από τα 370 εκατομμύρια δεν μπορεί, κάτι είναι και στους δικούς σου λογαριασμούς, ε. Πάνω από 200 ευρώ δεν ανέβηκε ποτέ. Λοιπόν, κάτι πρέπει να γίνει. Ψάχνω το πρωί να δω ποιος τα πήρε. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι και ψάχνω να βρω. Τι είναι αυτοί που τα πήραν. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για την περίοδο της πανδημίας, έτσι. Μιλάμε για την περίοδο της πανδημίας. Μια κατάσταση που πρωτοφανής για τη χώρα μας, που δεν έχουμε ξαναβιώσει. Με καραντίνα, με κλειστές επιχειρήσεις, με μειωμένη παραγωγική δραστηριότητα, με πολίτες κλεισμένους μέσα στα σπίτια. Πραγματικά, δηλαδή, ψάχνω να προσπαθώ. Και εγώ με το δικό μου το μυαλό, όσα γνωρίζω, να λύσω αυτή την εξίσωση από πού οι βολιώτες αύξησαν σε αυτή την περίοδο τις καταθέσεις τους κατά 370 εκατομμύρια ευρώ. Από τα 270 πήρε σωστά Ικούρας, αφού ο ίδιος το είπε. Λοιπόν, εγώ ψάχνω να βρω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι πήραν την επιδότηση. Τα λεφτά είναι πολλά, 270 εκατομμύρια. Από το πρωί ρωτάω, ρωτάω, ρωτάω και δεν βρίσκω κανέναν. Το πρώτο λοιπόν ήταν η είδηση που έδωσε ο κύριος Σταϊκούρας, ήταν τα 270 εκατομμύρια, και μετά η άλλη είδηση είναι ότι οι βολιώτες είστε πλούσιοι, είστε πάρα πολύ πλούσιοι, διότι από το 2019 μέχρι το τέλος του 2021 αυξήθηκαν οι ιδιωτικές καταθέσεις 370 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ο Βόλος έχει 2 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια καταθέσεις. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί? Εγώ ρώτησα τον Περιπτερά. Ρώτησα και τον Αρτοπιό εκεί που πήρα το ψωμί, ρώτησα και κανένα δυο συναδέλφους. Τους είδα και πώς ζουνε, ας πούμε, ούτε τίποτα ταξίδια έχουν πάει, ούτε αυτό. Τους λέω εσείς το κάνετε αυτό. Δεν τρώτε, δεν πίνετε, δεν βγαίνετε έξω, πατικώνετε τα λεφτά στις τράπεζες και μετά αυτό. Λοιπόν, ένα θέμα είναι αυτό. Το ποιοι έχουν καταθέσεις. Το ποιοι έχουν καταθέσεις, Μάκη. Δεν μπορεί να είπε ψέματα ο Υπουργός Οικονομικών, τα νούμερα είναι αδιαμφισβήτητα. Αυξήθηκαν οι καταθέσεις κατά 370 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Τίποτα μεγάλες επιχειρήσεις δεν έχουμε. Δεν ήρθε καμιά μεγάλη επιχείρηση να πει ότι έγινε καμιά επένδυση. Ξέρω εγώ και δουλεύουν 1.000 άτομα σε ένα εργοστάσιο. Εντάξει. Και ανέβηκε ο τζίρος από αυτή τη δουλειά. Αυτό αποκλείεται. Το άλλο είναι ότι δημόσια έργα ο αγοραστός δεν έχει κάνει τίποτα μαζί με την κυρία Κολυνδρίνη. Είναι ο Βόλος η μόνη πόλη η οποία δεν έχει περιφερειακό δρόμο. Δεν υπάρχει άλλο αστικό κέντρο στην Ελλάδα χωρίς περιφερειακό δρόμο. Η μόνη πόλη που το έχει κάνει αυτό είναι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, δεν προχώρησε καθόλου περιφερειακός. Δεν έχουμε περιφερειακό. Δημόσια έργα δεν γίνανε, άρα και είναι από οικονομία οι καταθέσεις. Ο κόσμος δεν βγαίνει έξω, πατικώνει τα λεφτά του, οι βολιώτες είναι πλούσιοι και ήρθε και μας το είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Τώρα, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Έχει έναν υπουργό οικονομικών, ο οποίος έρχεται σε μια πόλη. Έχουμε πάθει την πλάκα της ζωής μας με την ακρίβεια, με τους λογαριασμούς, με το ένα, με το άλλο, με το ρεύμα, το φυσικό αέριο. Έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών και λέει: α, ουσιαστικά μας τραβούσε λίγο το αυτί και μας έκλεινε και το μάτι έτσι πονηρά. Σας έδωσα 270 βολιώτες, εκατομμύρια επιδοτήσεις. 370 εκατομμύρια έχετε πατικωμένα στις τράπεζες επιπλέον. Ποια είναι η επόμενη κίνηση του Υπουργού Οικονομικών? Τι κάνει ένας υπουργός οικονομικών για να διαφυλάξει τα δημόσια έσοδα? Το επόμενο που κάνει είναι να φορολογήσει.
Αυτό δεν είναι το επόμενο. Έρχεται λοιπόν και λέει, τι θέλει το κράτος, να είναι πατικωμένα τα λεφτά στις τράπεζες και να μην χρησιμοποιούνται, γιατί ούτε οι τράπεζες δίνουν τίποτα δάνεια για να γίνουν επενδύσεις. Ο Υπουργός Οικονομικών λοιπόν κάνει τη διαπίστωση, αλλά πρέπει να προχωρήσει και στην περαιτέρω πολιτική απόφαση. Ένα σπίτι το οποίο κοστίζει 100.000 ευρώ έχει αξία. Ένα σπίτι 100.000 ευρώ. Ή να σας το πω διαφορετικά. Έχουμε έναν ιδιοκτήτη σπιτιού αξίας 100.000 ευρώ. Και έχουμε έναν δεύτερο, ο οποίος έχει 100.000 ευρώ και τα έχει αφημένα στην τράπεζα. Αυτός ο οποίος έχει το σπίτι πληρώνει έμφυα. Έχει φόρο ιδιοκατοίκησης. Πληρώνει ΦΠΑ μέσω του λογαριασμού ρεύματος. Πληρώνει ΦΠΑ και φόρους μέσω του νερού. Βάζει 5 μαστόρια και το βάφουν το σπίτι. Έχει έξοδα. Προσέξτε πόσα είπα τώρα, ότι προσφέρει ένα ακίνητο το οποίο το ξεσκίζει στη φορολογία. Το ξέσκιζε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ξεσκίζει και τώρα η Νέα Δημοκρατία. Ένας άλλος έχει 100.000 ευρώ σαν αυτά που είπε ο κύριος Σταϊκούρας στην τράπεζα. Αυτός ούτε καν φορολογείται. Και δεν συνεισφέρει σε τίποτα ακριβώς στο δημόσιο κορβανά. Ποια είναι η επόμενη κίνηση του Υπουργού Οικονομικών? Ποια είναι, εγώ σας ρωτάω. Αν ήσασταν Υπουργός Οικονομικών και είχατε στοιχειοδός, δεν σας λέω να έχετε πτυχίο από το Χάρβαρντ. Για να ακούσουμε ποια είναι. Ποια. Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Ποια. Να αποδώσουν και αυτά τα λεφτά, να αποδώσουν και αυτά τα κεφάλαια στο δημόσιο κορβανά. Ποιο είναι δίκιο, η υπερφορολόγηση του σπιτιού ή η αφορολόγητη κατάσταση? Καλά, των κρυπάδων στις τράπεζες. Ή το γεγονός ότι έπρεπε να πιεστούν αυτά τα λεφτά να πάνε σε επενδύσεις. Δεν είναι καλός Υπουργός Οικονομικών ο κ. Σταϊκούρας. Διότι έρχεται, δίνει επιδοτήσεις, διαπιστώνει ότι τα λεφτά είναι πατικωμένα και δεν κάνει τίποτα για να κινηθεί η οικονομία. Δεν θα τον περνούσαν οι καθηγητές του. Ένα άλλο θέμα. Και έλεγε στο δάσκαλό του, ξέρεις αυτό θα κάνω, ο δάσκαλος θα του έλεγε, το ρίξες έξω αγόρι το κράτος. Ένα άλλο θέμα τώρα, Μάκη, στο οποίο ρωτήθηκε κατά επανάληψη στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου υπουργός, αλλά δεν είχε να δώσει απάντηση. Και αναρωτιόμαστε γιατί δεν είχε να δώσει απάντηση. Δεν ήξερε δηλαδή ότι θα ρωτηθεί. Δεν γνώριζε, δεν τον ενημέρωσαν, δεν φρόντισε να του πούν ότι ήταν ένα θέμα που είχε απασχολήσει έντονα στην επικαιρότητα όταν έσκασε. Ήταν τα μεγάλα ποσά που διαπιστώθηκε ότι δόθηκαν σε επιχειρήσεις για αναστολές εργαζομένων, στην ουσία προορίστηκαν σε αναστολές μαϊμού. Είναι ένα θέμα που είχε αναδειχθεί μέσα και από έρευνα. Έχουμε και παρέμβαση της Αγγελίας για το θέμα αυτό. Μεγάλα τα ποσά αυτά που τα αναζητούν στα οικονομικά επιτελεία, αλλά δεν γνώριζε μετά από τόσο καιρό να πει ποια είναι η εξέλιξη, παρέπεμψε στην ΑΔΕ. Είναι θέμα του κράτους, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Συγνώμη. Αυτό είναι θέμα του κράτους. Είναι θέμα του κράτους, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς γι' αυτό. Να πάρει το κράτος, να κάνει δουλειά, σωστά τη δουλειά του. Ναι, τι να κάνει το κράτος στα δουλειά του. Ο Υπουργός Οικονομικών, δηλαδή τα κονδύλια αυτά από πού μοιράστηκαν, από πού δόθηκαν? Δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για να εισπράξει κάποιος χρήματα εκείνο τον καιρό. Ξέρουμε όλοι μας από που δόθηκαν. Είναι λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου. Τώρα, το πώς δόθηκαν και αν δόθηκαν αντικειμενικά και με ποιες διαδικασίες. Ναι, αυτό μένει να το δούμε. Αλλά να το βρούμε. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Συμπληρώνεται σχεδόν ένας χρόνος από τη στιγμή που το θέμα αποκαλύφθηκε. Και λέω, επισημαίνω, ότι θα περιμέναμε να ακούσουμε κάποιες απαντήσεις. Τι έγινε, τουλάχιστον αν προχωράει η έρευνα. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί, να γνωρίζουμε ότι είναι σε εξέλιξη. Μετά τις δηλώσεις του κ. Σταϊκούρα, έκανα την έρευνά μου. Ρώτησα όποιον ήξερα σήμερα, του έλεγα, εσύ τα πήρες? Κανένας δεν μου είπε τα πήρε. Λες να είναι και κάποιοι από αυτούς που βρήκα σήμερα και τους ρώτησα, εσύ πήρες τις επιδοτήσεις του Σταϊκούρα? Από αυτούς που ξέρω εγώ πάντως, κανένας δεν πήρε, φράγκο. Και αν είχαν πάρει, θα είχαν και καινούργιο αυτοκίνητο, θα ζούσαν και καλύτερα. Δεν είναι. Δεν. Κάπου έχουν πάει τα λεφτά. Ας ψάξει ο κύριος Σταϊκούρας να τα βρει. Τα λεφτά, εσύ όταν λες τα λεφτά, τι των επιδοτήσεων που πήραν επιχειρήσεις για να στηριχθούν στη διάρκεια της πανδημίας. Αλήθεια, δεν γνωρίζεις επιχειρήσεις που στηρίχθηκαν οικονομικά? Τα 270 είναι και σε εργαζόμενους, είναι και σε επιχειρήσεις. Συνολικά.
Πάντως ξέρουμε ότι δόθηκαν σημαντικά ποσά στη διάρκεια της πανδημίας για να στηριχθούν και εργαζόμενοι. Ίσως το κράτος, ρε Βάσο, εγώ θα τα βρω εγώ. Εμείς θα τα βρούμε αυτά. Το κράτος θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Υπάρχουν ανησυχίες ότι δεν δόθηκαν αντικειμενικά κριτήρια και ότι γίνανε κομπίνες. Ξέρω εγώ. Ας ψάξουν να τους βρουν. Πώς βρήκανε προχθές εκείνον τον τύπο ο οποίος έπαιρνε ταμείο ανεργίας και είχε και κάτι εκατομμύρια των εκατομμυρίων από πίσω και ήταν και εφοπλιστής. Ας ψάξει το κράτος να τους βρει αυτούς. Πάντως, αυτό είναι υποστηρούμενο στο ελληνικό κράτος χρόνια ολόκληρα. Γιατί φωνάζαμε προχθές για τα καύσιμα. Λέει ότι θα δοθεί επιδότηση από εδώ και θα δοθεί επιδότηση και από εκεί. Να δοθεί επιδότηση, αλλά θα πάει σε σωστούς ανθρώπους. Εδώ βλέπεις ότι ο άλλος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και από τον εργαζόμενό του κάνει μικρότερη φορολογική δήλωση. Το αφεντικό είναι πιο φτωχό με βάση τη φορολογική του δήλωση από τον εργαζόμενο. Αυτά είναι πάγια προβλήματα στην ελληνική φορολογική διαδικασία. Και ξέρεις γιατί είναι πάγια προβλήματα. Γιατί δεν υπάρχει φορολογικό σύστημα δίκαιο. Διότι όλοι ξέρουν ότι αν δεν κλέψουν θα ψοφήσουν από την πείνα. Εάν εφαρμόσεις κατά γράμμα αυτά που απαιτεί το κράτος, δεν θα σου μείνει τίποτα στην τσέπη. Το ξέρει ο πρώτος και ο τελευταίος επαγγελματίας, ο πρώτος και ο τελευταίος εργαζόμενος. Αυτά έπρεπε να τα έχουμε λύσει με τη χρεοκοπία του κράτους και μετά. Εκεί ήταν η γραμμή που έπρεπε να έχουμε τραβήξει το 2010. Να πούμε, παιδιά, χρεοκοπήσαμε, πάμε σε μια καινούργια διαδικασία πλέον, να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό το κράτος δίκαιο. Δεν άλλαξε τίποτα. Ήρθε ο Σαμαράς, έφυγε ο Σαμαράς. Ήρθε ο Τσίπρας, έφυγε ο Τσίπρας. Ήρθε ο Μητσοτάκης, τώρα σε λίγο θα φύγει και ο Μητσοτάκης. Έχει αλλάξει κάτι? Όχι. Έχουμε ένα άρθρο φορολογικό σύστημα και έχουμε τεράστιο θέμα φοροδιαφυγής. Αυτά δεν είναι τίποτα θεωρίες έτσι υψηλής φύσης. Τα γνωρίζουν όλοι. Όλοι τα γνωρίζουν. Δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Έχουν γίνει κάποια πράγματα. Αλλά αυτά που έχουν γίνει είναι πολύ λίγα, το περίφημο επιτελικό κράτος του κ. Πιερακάκη, αλλά είναι πολύ λίγα σε σχέση με την πραγματικότητα. Μάλιστα. Ο κύριος υπουργός λοιπόν ήρθε, μας είπε σας έδωσα 270, μας είπε ότι 370 εκατομμύρια είναι πατικωμένα στις τράπεζες. Το άλλο περίεργο του πράγματος είναι ότι έρχεται ο υπουργός οικονομικών και λέει οι τράπεζες έχουν παραπάνω, γιατί οι καταθέσεις αυτό είναι, οι τράπεζες τα δίνουν. Έχουν παραπάνω 370 εκατομμύρια. Εγώ ξέρω ότι όταν το μαγαζί έχει μεγαλύτερο τζίρο, το μαγαζί ανθίζει. Προσλαμβάνει κόσμο, έχει περισσότερα υποκαταστήματα. Εδώ οι τράπεζες έμπειραν παραπάνω τα τελευταία δύο χρόνια 370 εκατομμύρια στο Βόλο, έμκλείσαν και τα μισά υποκαταστήματα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Πήρανε παραπάνω λεφτά. Το αποκάλυψε ο Υπουργός Οικονομικών. Έχουν κλείσει τα μισά υποκαταστήματα στο Βόλο και έχουν σταματήσει και τα μισά ATM να λειτουργούν. Δεν έπρεπε ο Υπουργός Οικονομικών να πει για μισό λεπτό, ρε παιδιά. Εδώ είχαμε 10 τραπεζικά καταστήματα, αυτοί πήραν λεφτά παραπάνω και τώρα είναι 5 τα τραπεζικά καταστήματα. Τι διάολο συμβαίνει? Και γιατί ένας οικονομικός σαν τον κύριο Σταϊκούρα, εάν έκανε αυτές τις διαπιστώσεις σοβαρά που ήρθε το Σάββατο και μας είπε, έπρεπε να χτυπάει το κεφάλι του στον τοίχο, μπας και συνέρθει. Είναι θαύματα αυτά τα οποία λέει ο κ. Σταϊκούρας. Μαγαζιά τα οποία πήραν 370 εκατομμύρια παραπάνω και κλείσανε τα υποκαταστήματά τους το ένα πίσω από το άλλο. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και να έχουν κλείσει και να κλείνουν και τις τρόφικες δανειοδότησης, έτσι, ενώ οι επιχειρήσεις ταλαιπωρούνται από έλλειψη ρευστότητας. Ακόμη ένα θέμα. Κάποιος πρέπει να τα πει του Μητσοτάκη αυτό. Μάλιστα. Ο Σταϊκούρας, υποθέτω, δεν είναι ο άνθρωπος που θα τα πει. Αλλά από ό,τι είδα όμως, και οι νεοδημοκράτες που ήταν από κάτω δεν του είπαν και τίποτα. Εγώ δεν είδα κανέναν νεοδημοκράτη να βγαίνει το Σάββατο και να του λέει τον περιφερειακό δρόμο, κύριε Υπουργέ. Δεν είδα κανέναν να λέει ότι ο Βόλος έχει χάσει εργοστάσια και δεν έχει ανοίξει κανένα εργοστάσιο. Ότι είναι η πρώτη πόλη στην ανεργία. Ότι δημόσια έργα δεν γίνονται. Δεν είδα κανέναν νεοδημοκράτη από κάτω να φωνάζει. Τους είδα όλους μέσα στη χαρά. Φαίνεται ότι θα είχαν, ξέρω εγώ, μερίδιο, ή στα 370 ή στα 270. Ικανοποιημένους τους είμαι. Λοιπόν, Μάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε με τους καλεσμένους της σημερινής μας εκπομπής. Μην φύγετε.
Εδώ ξανά κυρίες και κύριοι και θα συνεχίσουμε για να συζητήσουμε για τα θέματα, τα ζητήματα, τα προβλήματα των λαϊκών αγορών και όσα έχουν αλλάξει ή πρόκειται να αλλάξουν για την λειτουργία τους. Θα καλωσορίσουμε αμέσως μαζί μας εδώ στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα την κυρία Φανή Τζοάνου. Είναι η πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών και ταμείας της Επιτροπής των Λαϊκών Αγορών στη Μαγνησία. Κυρία Τζοάνου, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές που μας ακούνε. Θα ήθελα λίγο να διορθώσω τον τίτλο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Είναι Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Βιομηχανικών Ειδών και Επαγγελματιών Λαϊκών Αγορών. Ναι. Για λόγους συντομίας τώρα. Ναι, κατάλαβα, να μην σας τρώω και το χρόνο. Ναι. Λοιπόν, πραγματικά καταφέραμε να ξεκινήσω και από αυτό. Πρώτη φορά γίνεται στα χρονικά στο να ιδρυθεί μια ομοσπονδία πανελλήνια. Και να είμαστε όλοι μαζί μια φωνή, δηλαδή ισχύει η δύναμη επί την ενώση. Ναι, γιατί τα τελευταία πολλά χρόνια κινητοποιούσασταν και έτσι συζητούσατε τα προβλήματά σας και αναζητούσατε λύσεις σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακό. Τώρα πια ο συντονισμός γίνεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πανελλαδικό, είναι πανελλαδική αυτή η ομοσπονδία στην οποία είστε εσείς πρόεδρος και έχετε έτσι μια συνολική εικόνα. Ακριβώς, ακριβώς. Και το ξεκινήσαμε. Ο κλάδος μας είναι εδώ και 40 χρόνια και λειτουργεί και πραγματικά είναι ένας, πέρα από επάγγελμα, είναι και θεσμός και θέλω να πω ότι είναι και το καταφύγιο των καταναλωτών στις σημερινές εποχές που ζούμε και μας έχουν στηρίξει ανεπάλληλα χρόνια, αλλά σήμερα πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο για τον καταναλωτή στο να έρχεται και να μπορεί να ψωνίζει στις λαϊκές αγορές γιατί εκεί θα βρει φτηνά. Ναι. Βέβαια το φτηνά συνεπάγεται. Γιατί καταλαβαίνετε, με τις όλες ανατιμήσεις που έχουν έρθει σε πετρέλαιο, σε αέριο, σε ρεύμα κτλ. Και εκεί τα προϊόντα σιγά σιγά ανεβαίνουν. Εγώ επαγγελματικά είμαι στα βιομηχανικά και πραγματικά βλέπω ότι κάθε φορά που θα πάω να ψωνίσω κάτι στο είδος μου, όλα είναι ανεβασμένα. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε την όλη αυτή κατάσταση της ακρίβειας. Είμαστε ένας πληττόμενος κι εμείς κλάδος επαγγελματικός. Δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Οι αδικίες που βιώνουμε στον κλάδο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και κανένας μα κανένας στα Υπουργεία δεν μας άκουσε ποτέ γιατί πηγαίναμε μεμονωμένα σαν σωματεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι ο κλάδος των βιομηχανικών στην περιφέρεια πανελλαδικά λειτουργεί σε άλλες πόλεις 12 μέρες, σε άλλες πόλεις 15 μέρες και πληρώνουμε και την ασφαλειά μας και την εφορία μας 26 ημερομίσθια. Όπου και να το λέγαμε, κανενός αυτοί δεν ίδρωνε. Αυτά όλα τα που πληρώνουμε αυτή τη στιγμή και χρόνια τώρα, γιατί στο επάγγελμα είμαι 32 χρόνια, μας έχουν δημιουργήσει οφειλές, χρέη, ιδίως στο ασφαλιστικό φορέα. Γιατί δεν μπορεί ο δικός μου ασφαλιστικός φορέας που εγώ λειτουργώ, μάλλον η δική μου η ασφαλιστική εισφορά που δούλευα 15 μέρες και είχα ένα τζίρο της τάξης του 10 και του 15.000 ευρώ ετησίως να φτάνω στην ίδια καταβολή και εισφορά με έναν που είχε 300.000 ευρώ τζίρο ετησίως. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτή η ανισότητα λοιπόν την έχουμε και την βιώσαμε χρόνια. Το ίδιο και στο φορολογικό κομμάτι. Λοιπόν, Είναι όμως έτσι διαρκείς οι επαφές που έχετε και στην Αθήνα εκεί, για αυτά τα θέματα. Ναι, εκεί εξού και αυτή η πανελλαδική πια ομοσπονδία για να προωθήσετε ζητήματα που όλους σας απασχολούν. Δεν έχετε λάβει απαντήσεις ακόμα για αυτά. Δηλαδή μας λέτε ότι εργάζεστε 12 ή 16 μέρες το μήνα, πληρώνετε όμως και 26. Ναι, χρόνια τώρα. Χρόνια. Όλο αυτό λοιπόν με την ένωση και τη δημιουργία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας έχουμε αρκετές συναντήσεις κάτω στην Αθήνα στα Υπουργεία. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο να μας δεχτούν βέβαια και τόσο δύσκολο να καταλάβουν ποιοι ακριβώς είμαστε. Ξέρετε ότι πηγαίνουμε εκεί ας πούμε και δεν μπορούν να καταλάβουν.
ότι εμείς ερχόμαστε, εκπροσωπούμε έναν κλάδο που είναι στην περιφέρεια. Όλοι γνωρίζανε Αθήνα-Θεσσαλονίκη, Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δυστυχώς όλες οι επαγγελματικές δραστηριότητες γινότανε και ακούγανε μόνο εκείνους. Ίσως γιατί δεν είχαμε φωνή και γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν οι επισκέψεις μας προς τα Υπουργεία είναι πολύ συχνές. Τους δίνουμε λοιπόν το στίγμα, τους δίνουμε τα προβλήματα, οι απαντήσεις που εισπράττουμε. Θα καθίσετε να κάνουμε, να βάλουμε αυτό. Έχει βέβαια αλλάξει και ο νόμος, ο οποίος από 1η Φεβρουαρίου έχει έρθει η ισχύ του. Έχει πολλά άρθρα κακώς κείμενα. Είναι ένας νόμος ο οποίος δεν είναι διασαφηνισμένος το τι πρέπει να γίνει. Όλες οι υπηρεσίες που εμπλεκόμαστε είναι μπερδεμένες, δεν μπορούν να εξηγήσουν. Και πίσω στον νόμο, σε δύο άρθρα, αφήνει στον Υπουργό για πολλά θέματα να δίνει με υπουργική απόφαση, με οικία και να έρχεται, ας πούμε, στο φορέα που ανήκουμε. Μάλιστα. Από 1η Φεβρουαρίου, λέτε, έχουν τεθεί σε ισχύ οι προβλέψεις αυτού του νέου νόμου, που στο πρόσφατο παρελθόν έτσι σας είχε απασχολήσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, ακριβώς. Και μέσα από τη διαβούλευση που είχε υπάρξει. Από όσα έχουν αλλάξει, τι είναι εκείνο που κυρίως σήμερα πια με την εφαρμογή του δείχνει ότι σας δυσκολεύει? Και αν από την άλλη υπάρχουν προβλέψεις που έχουν βελτιώσει ενδεχομένως τη λειτουργία των λαϊκών αγορών και κατά συνέπεια και τη δική σας δουλειά? Αυτό που μας απασχολεί εμάς είναι, ας πούμε, όσον αφορά τα πολλούμενα είδη τα οποία ήρθαν. Μας απασχολεί το να μπορέσει το ημερήσιο δικαίωμα να είναι το ίδιο που ήταν πριν. Θα πρέπει να δημιουργηθεί όμψα, δηλαδή ηλεκτρονικό ημιτρώο, το οποίο θα δίνει την επαγγελματική ταυτότητα επιτέλους των λαϊκών αγορών και του κάθε επαγγελματία που δραστηριοποιείται εκεί. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το ηλεκτρονικό ημιτρώο, θα αναφέρεται και πόσες ημέρες δουλεύω και πόσες ημέρες πρέπει να ασφαλίζομαι και να πληρώνω το ανάλογο. Αυτό λοιπόν θα είναι ό,τι καλύτερο. Για να γίνει λοιπόν όλη αυτά που λέει ο νόμος, οι υπηρεσίες και οι φορείς, γενικά μιλάω πανελλαδικά, είναι ανέτοιμες. Πώς είναι δυνατόν να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό μητρό τη στιγμή που δεν είναι ούτε καν το Υπουργείο έτοιμο και αυτή τη στιγμή το εισπράττουμε και αυτή τη στιγμή είναι μέσα στο νόμο και πρέπει μέχρι τέλη Μαΐου αυτό να λειτουργήσει? Μετά μιλάει και λέει, ας πούμε, για ομοιομορφία πάγκων και μιλάει για στέγαστρα κτλ. Συμφωνούμε. Ενέτη 2022 πρέπει να εξυγχρονιστούμε. Πήγαμε λοιπόν και επισκεφτήκαμε σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία το Γενικό Γραμματέα Επενδύσεων και Προγραμμάτων στο Υπουργείο Ανάπτυξης και του βάλαμε το όλο θέμα ότι πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να μπορέσουμε να εξυγχρονιστούμε και να χρήσουμε βοήθεια από προγράμματα ανάπτυξης, αφού το ζητάμε. Μας απάντησε ότι ζητάει μια έκθεση και τα λοιπά, θα του τη στείλουμε. Συναντηθήκαμε, αυτό έγινε την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι. Ο νόμος λοιπόν μέσα αναφέρει και λέει ακόμη και για αυτοκίνητα Euro 5, Euro 6. Ένα αυτοκίνητο Euro 5, Euro 6 έχει πάνω από 30.000 ευρώ. Πώς είναι δυνατόν εγώ λοιπόν και ο κάθε εγώ συνάδελφος να μπορέσω να έχω με την όλη κατάσταση τη σημερινή, με 10 χρόνια οικονομική κρίση, με 3 χρόνια πανδημία, με τη σημερινή κατάσταση που βιώνουμε και έχουν οι ανατιμήσεις, όλα τα προϊόντα και όλα τα είδη είναι δύσκολα. Ναι. Πώς θα το πάρω εγώ αυτό το αυτοκίνητο? Ναι, τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά που λέτε. Αλλά νομίζω ότι είναι θετικό τώρα ότι έχετε ανοίξει ένα διάβολο επικοινωνίας για τα θέματα αυτά που μέχρι τώρα ήταν άγνωστα στο κέντρο. Έτσι. Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ θετικό αυτό. Πάρα πολύ θετικό και θεωρώ ότι με πολλή επιμονή και δουλειά από τους φορείς που είμαστε στην Ομοσπονδία και τη βοήθεια όλων των σωματείων πανελλαδικά, θεωρώ και πιστεύω ότι κάποια στιγμή κάτι θα καταφέρουμε. Εχθές θέλαμε να συναντήσουμε και εμείς τον κύριο Σταϊκούρα, δεν έγινε δυνατόν. Βέβαια την προηγούμενη Δευτέρα συναντηθήκαμε και με τον κύριο Τριαντόπουλο σαν Ομοσπονδία, του βάλαμε το θέμα το οικονομικό που έχουμε και το ασφαλιστικό, για να μπορέσουμε να βοηθηθούμε. Του κάναμε μία πρόταση. Ο εξοδικαστικός συμβιβασμός με τον νόμο δεν προχώρησε, γιατί έχει πάρα πολλά κενά. Του προτείναμε λοιπόν να δούμε λίγο αυτό το πλαίσιο νομικά και να μπορέσουμε να εντάξουμε τον κλάδο που έχει πολλά χρέη από τον ασφαλιστικό φορέα και πάρα πολλοί συνάδελφοι σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν γιατί έχουν μέσα εκεί μπλοκαριστεί. Μάλιστα. Και τι απάντηση πήρατε?
Μας είπε ότι θα βοηθήσει πάνω σε αυτό, θα του κάνουμε γραπτό στα αιτήματα και το τι θέλουμε ακριβώς μέσα από τον νόμο να βγει, εντός παρένθεσης, στο να είναι λίγο πιο βατός και πιο εύκολος αυτός ο νόμος, αυτή η πλευρά, για να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να μπουν μέσα και να θεωρήσουν. Μάλιστα, να αλλάξει λοιπόν ο εξοδικωστικός συμβιβασμός μόνο για το δικό σας κλάδο. Άμα τον ανοίξουμε εμείς, θα ανοίξει και για όλους. Ναι. Αυτό είναι συνεπάγον. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι ήταν θα θετικός. Καταθέσετε γραπτά τις προτάσεις ναι, ναι. και θα υιοθετηθούν. Ναι, ήταν θετικός. Ναι. Βέβαια, ο φορέας που ανήκουμε, οι λαϊκές αγορές, είναι ο Δήμος. Και εκεί, ας πούμε, πάλι βάζουμε το λιθαράκι μας. Και θα πρέπει να έχουμε μια πολύ σωστή ομαλή λειτουργία και με αυτούς. Σήμερα είχαμε συνάντηση λοιπόν με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Συζητήσαμε όλα τα θέματα αυτά, τα περί νόμου και τα λοιπά, και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες στο τμήμα εμπορίου. Και συζητήσαμε πραγματικά πάνω σε ένα καλό κλίμα. Υπάρχει μια ομαλή και έμπνευστη ομαλή συζήτηση που κάναμε και θέλουμε, ας πούμε, το επιθυμητό να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε κι εμείς. Στήριξη ζητάμε και από το Δήμο Βόλου με ό,τι έχει σχέση όλα τα κακώς κείμενα των προηγούμενων ετών, γιατί κατά πολλές φορές γίνανε κάποια λάθη, τα διορθώνουμε και συνεχίζουμε λοιπόν να λειτουργούμε έτσι. Θέλουμε κι εμείς οι λαϊκές αγορές να εξυγχρονιστούν, να λειτουργήσουν σαν ένα πολύ μεγάλο πολυκατάστημα υπαίθριο και επίσης να συνεχίσουμε πάνω σε αυτό το κλίμα συνεργασίας που έχουμε με το Δήμο. Μάλιστα. Θα έχουμε σύντομα διαχωρισμό των λαϊκών αγορών μεταξύ τους. Ναι. Αυτό ήταν μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πάρθηκε το 2021. Δεν μπορέσαμε να δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να διαχωριστούμε. Σήμερα λοιπόν αλλάζουμε τους δρόμους. Προφανώς θα είναι μέσα στο Μάιο. Θα πάμε σε κάποιους άλλους δρόμους. Όπως πήρανε το 21 το Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάμε, θα λειτουργήσουμε και θα δώσουμε να καταλάβουν οι φορέες που ανήκουμε ο Δήμος ότι εκεί είναι λίγο μη εμπορικός ιστός και θα θέλαμε να δώσουμε και τη λύση με κάποιους άλλους δρόμους. Ναι, θα περιμένετε να δείτε και στην πράξη δηλαδή. Ακριβώς. Την εφαρμογή αυτής της απόφασης. Για να δώσουμε, ας πούμε, και στην πράξη όλο αυτό. Mm-hmm. Και αυτό είναι όλο. Τώρα, και για το επιμελητήριο επίσης που ήθελα να πω ότι σιγά σιγά. Ναι, και να κλείσουμε με αυτό. Ναι, ναι, με τον πρόεδρο τον Τέλη τον Μπασδάνη έχουμε πολύ καλή συνεργασία και οδεύουμε προς το να συναγραφτεί όλος ο κλάδος και ο δικός μας προς το επαγγελματικό κομμάτι στο επιμελητήριο. Και με την κυρία Καναβιτσά που είναι πρόεδρος της ΟΒΕΝ και εκεί έχουμε πάρει πολύ καλή συνεργασία. Γενικώς δηλαδή. Δώσαμε το στίγμα των λαϊκών αγορών όσον αφορά δημιουργία ομοσπονδίας και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να λύσουμε τα προβλήματα του κλάδου μας, που είναι πάρα πολλά. Άκουσα πριν που είπατε ότι, και έλεγε ο Μάκης ο Θεοδόρου, τα λεφτά. Δεν ξέρουμε ποιοι τα πήραν αυτά τα χρήματα. Βέβαια, εγώ έχω να πω και κάτι, ένα ας πούμε αποπέτυχη ομοσπονδία. Πρώτη φορά είναι επιλέξιμος ο δικός μας ΣΟΚΑΔ στο να είναι μέσα σε περιφερειακό μέτρο στήριξης για τις πληττόμενες αυτές τις επιχειρήσεις και μπαίνουμε και εμείς στο πρόγραμμα ΑΝΑΣΑ νούμερο 2 της περιφέρειας Θεσσαλίας. Αυτό θα ακολουθήσει βέβαια και τις άλλες περιφέρειες. Και αυτό είναι ακόμη ένα θετικό για τον κλάδο σας. Πολλά λοιπόν τα προβλήματα, αλλά θα κρατήσουμε αυτό, ότι μέσα από την ομοσπονδία σας που είναι και σχετικά πρόσφατη, έχετε αναπτύξει μια μεγάλη δραστηριότητα, αναδεικνύετε τα θέματα, όσο τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στην επιφάνεια, βρίσκονται στην επικαιρότητα και συζητήσεις υπάρχουν σε εξέλιξη, τόσα περισσότερα μπορεί να δείτε να προωθούνται, κυρία Τζοάνου. Ναι, ναι. Θα ήθελα λίγο ένα τελευταίο κλείνουμε, να μην σας τρώω το χρόνο σας. Το τελευταίο είναι ότι τέλη του μήνα αυτού έχουμε κάνει μια ομάδα εργασίας με τα αρμόδια υπουργεία που ανήκουμε και αυτά είναι 5 τον αριθμό και θα καθίσουμε εκεί να βάλουμε τα θέματά μας και να τα συζητήσουμε με τα προβλήματά μας και να βρούμε εκεί
ένα μπούσουλα στο να μπορέσουμε να φύγουν, να μπορούμε να βρούμε μια λύση στα προβλήματα, να βρούμε ένα μπούσουλα στο πώς θα λειτουργούμε. Γιατί οι άδειες μας ναι μεν είναι, γίνανε επικράτειας, αλλά πέντε υπουργεία, ποιο να πρωτοκοιτάξει, και αυτά τα πέντε υπουργεία δεν μπορούν να έρθουν σε συνεννόηση και σε συνεργασία για να μπορέσουν να λυθούν τα προβλήματα. Αυτό είναι. Όταν μπλέκονται πολύ, ναι, τέτοια προβλήματα, τέτοια ζητήματα ανακύπτουν. Όταν υπάρχουν, λέει, αργεί να ξημερώσει το που λαλούν πολλά κοκόρια, αργεί να ξημερώσει που λέει και η παροιμία. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα, καλή δύναμη. Να είστε καλά και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ το σταθμό σας. Και εμείς ευχαριστούμε. Σε αυτό το σημείο, ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, και λίγο πριν το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, πάμε να υποδεχθούμε έτσι για κάποια διαφορετικά θεματάκια, βιντεάκια, το Στέλιο Τζιουβάκα. Καλησπέρα και σε Στένα. Στέλιο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα, Βάσο μου, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, σου φέρω σήμερα αστεία και συγκινητικά βιντεάκια. Mm-hmm. Ξεκινάμε με το πρώτο, στο οποίο αυτό το μικρό αγόρι που θα δούμε μας δείχνει έναν πολύ έξυπνο τρόπο να διπλώνουμε τα ρούχα μας και να γλιτώνουμε και την κρίνια της μαμάς. Για να δούμε. Έχουμε. Δεν ξέρω, το έχουμε. Το έχουμε, σούπερ. Να το παρακολουθήσουμε, ναι, πάμε. Pumpkin, you're my sweetie pie. You're my cupcake gumdrop. You're the apple of my... You're my honey bun sugar plum. Υπάρχει απίστευτο. Πόσο έξυπνο με το χαρτόκουτο, αν δεν κάνω λάθος. Τέλειος, τέλειος είναι ο μικρός, μπράβο. Hey, μπαμ, μπαμ, έτοιμο. Και τραγουδάκια και μια τραγουδάκια χαρά. Τραγουδάκια και όλα καλά. Ωραία, και δεν κρυμνιάζει και η μαμά. Λοιπόν, δεύτερο θέμα. Ναι. Θα δούμε τώρα το μητρικό έσκητο της γάτας, η οποία θα δούμε βασικά πώς προστατεύει το παιδάκι που πλησιάζει τα κάγκελα από τον μπαλκόνι. Τον τρόπο της. Αυτό είναι όλα τα λεφτά πραγματικά. Εντάξει. Άμα έχεις τέτοιο κατοικίδιο, έχεις ένα τέτοιο μωράκι. Έχεις και ένα τέτοιο κατοικίδιο. Το μωράκι κατοικίδιο. Βέβαια το βλέπεις σαν παιχνίδι, αλλά η μάνα είναι μάνα. Ό,τι και αν είναι, είδες και πώς βγαίνει το ένστικτο. Απίστευτο. Και κλείνουμε με ένα βιντεάκι πολύ, πολύ συγκινητικό που έχει γίνει και viral. Mm-hmm. Ο μικρός που θα δούμε τώρα μόλις έχει τελειώσει τις χημειοθεραπείες, επιστρέφει στο σχολείο και η υποδοχή από τους υπόλοιπους μαθητές του είναι πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική. Μάλιστα, αυτές είναι οι χαρές της ζωής, τα μικρά παιδάκια να είναι πάντα έτσι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο, στο κλείσιμο της σημερινής μας εκπομπής. Ξανά και πάλι μαζί σας αύριο Τρίτη στις 3 ακριβώς το μεσημέρι. Μην ξεχνάτε στις 6 το απόγευμα να παρακολουθήσετε αναλυτικά το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχές από όλους μας για ένα όμορφο απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σε όλους. Γεια σας.